Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μεταγραφάρα. Καλησπέρα. Θα κάνω το Θανάση Δημόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Καλώς ήρθατε, Φόρα Παρτίδα, Λίμπερ 107,4. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Τιμή μου να κάνω με ένα από τα ιδάλματά μου. Να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια και τιμή μας και εμάς που είσαι εδώ μαζί μας. Έτσι, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6, έτσι, με Θανάση Δημόπουλο, να δούμε. Κάνει ζέσταμα, είναι στο ταρτάν τώρα. Ναι. Και θα δούμε αν ο προπονητής το κάνει αλλαγή. Ταλαιπωριέται. Εντάξει. Και ο Βιερίνια ταλαιπωριέται. Καλό. Ένα μηδέν. Πάω τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, Μιχάλη. Ναι, δύσκολο. Δύσκολο γιατί? Γιατί δεν ξέρω πώς θα ξυπνήσει ο Λουτσέσκου γι' αυτό. Τι φοβάσαι? Τι έτσι, κάνα θα βάλει. Α, αυτό φοβούνται όλοι οι ΠΑΟΚτσίδες. Δεν θα βάλει Κωνσταντέλια, θα ξεκινήσει Μούργκ. Έτσι, να σε τσιτώσω τώρα στην αρχή. Αυτό τι είναι, ρεπορτάζ? Λέω, όχι, ρεπορτάζ τι, Παρασκευή τι ρεπορτάζ. Λέω, δεν μπορεί να το κάνει. Για από αυτόν όλα τα περιμένει. Μπορεί να βάλει το κουλιεράκι, δεν κάνει. Ναι, μπορεί να βάλει και τον Κοτάρσκι σε δρυμό. Α, καλό είναι αυτό. Είχε κάνει μια κεφαλιά καλή πέρσι. Καλύτερο ήταν από το Σαμάτα. Ναι, και ο κουλιεράκι ήταν καλύτερο από το Σαμάτα. Όσε φορέ βγαίνει στην επίθεση ο κουλιεράκι, βάζει κάνει το κεφάλι. Εντάξει, συμφωνώ σε αυτό. 2-0. Γιώτα δεν με βλέπω καλά. Πάω για over τώρα. Πάσω και over. Ακόμα ένα θέμα. Ναι. Φοβάσαι λοιπόν, Λουτσέσκου, Εντάξει, ρε αδερφέ, όλοι. Δεν ξέρω τι σκηνικό πάλι θα με κατεβάσει την 11η και θα τρελαθούμε όλοι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πες ότι κατεβάζει την 11η το match με την ΑΕΚ πλην του Βιερίνια που 99,9% ναι, δεν παίζει. Σάστρε, πιστεύω να βάλει το Σάστρε. Ναι. Πιστεύω να βάλει και Κουλιεράκι. Ο Κουλιεράκης είναι καλά. Ναι. Σάστρε λοιπόν, Κουλιεράκι, Σέκο. Αριστερά τώρα τι έχουμε. Μπάμπα Ράχμαν. Πάλι μπάμα. Ναι, γιατί? Μια χαρά. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Τι δεν σ' αρέσει? Αμυντικά, τίποτα. Μ' αρέσει επιθετικά, αλλά ακούω τι. Πρώτα είναι τα αμυντικά καθήκοντα και μετά είναι τα επιθετικά. Προτιμάς Ράφα Σουάρες στα αμυντικά? Όχι. Δεν έχουμε άλλους αυτούς τους δύο. Το ξέρω. Ναι. Μεταξύ των δύο. Με πίεση, να σε πω, πρέπει να διαλέξει. Κοίτα, ο Ομπάμα είναι τώρα πιο επιθετικό και πιο καλή τεχνική κατάρτιση για μένα και είναι πιο γρήγορο. Ναι, πιο διαισθητικό. Ναι, όχι πιο γρήγορο. Πιο επιθετικογενή. Έτσι, ναι. Έτσι. Αλλά στα αμυντικά, άστα να πάνε. Ο Σουάρες είναι αμυντικογενέ, ο άλλο είναι. Αλλά δεν ξέρω πώ θα παίξει ο Ολυμπιακό τώρα. Μπορώ να αναλύσω το μάτσα, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή, να σε πω κάτι, μα πάρουν το κέντρο και μα βομβαρδίζουν όπω δεν έτρεχε κανένα με την ΑΕΚ. Ναι. Θα πω θέλω Σουάρες να κρατήσω το 0. Κατάλαβε. Ωραία, γιατί να βάλει Σουάρες αριστερά και να μην βάλει και Τζιόρα δεξιά. Ποιο να βάλει? Και Τζιόρα. Αμυντικογενή δεξί μπακ αντί για Σάστρε. 2-1. 2-1, ναι. Αυτό γκολ. Αυτό γκολ. Γύρισα την μπάλα πίσω, φίλε. Μην την γυρνά. Ο Κετζιόρα δεν είναι δεξιμπάκ, να το ξέρετε. Είναι δεξιστόπερ. Είναι δεξιστόπερ, μπράβο. Άρα ανασταλτικά είναι καλύτερο. Δηλαδή να σε πω κάτι. Δηλαδή επειδή δεν έχουμε παίχτη εκεί, ναι. Κρύπα ξύλο, άμα τραυματιστούμε, να βάλει Κετζιόρα. Όχι, ρε. Για όχι. Να έχει μια τριάδα. Έχει Λίρατζι. Θα πάει να βρει, δεν με νοιάζει. Θα βάλει το Λίρατζι. Το Λίρατζι. Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτό? Προπέρσι τον έκανε, τον έβγαλε τα μαμάτια. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή η ιεραρχία φέτος στα δεξί μπακ μέχρι στιγμής που έχουμε δει είναι Βιερίνια πρώτος. Πρώτη επιλογή. Που δεν πρέπει να παίζει για μένα. Δεύτερη επιλογή είναι ο Κετζιόρα, βάσει συμμετοχών και χρόνου συμμετοχών. Και τρίτος είναι ο Σάστρε και τέταρτος ο Λίρατζ. Εντάξει, ο Σάστρε ήταν τραυματίας. Εντάξει. Ο Λίρατζ αλλά τον άφησε και εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ναι, κακός αυτό. Εντάξει, ξεκινάει λίγο το μπέρδεμα με τους ξένους, τους Έλληνες, τους γηγενείς. Κάποιος την πληρώνει συνήθως. Εντάξει, συμφωνώ. Αλλά να σε πω κάτι, όταν έχει το Λίρατζι, ναι. Όταν έχει το Λίρατζι και έγινε καλά ο Λίρατζι, το βάλει το Λίρατζι, αδερφέ. Δεν μπορεί τώρα ένα χρόνο να σε βγάζει μάτια, να τον εμπιστεύεσαι, να τον καλεί η Εθνική Ελλάδος και να τον καθαρίζει μέσα την άλλη χρονιά. Ναι. Μιχάλη, πόσα μάτσα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έχει παίξει στο Καραϊσκάκης? Είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Εντάξει, είναι τι νιώθατε δηλαδή στα αποδυτήρια, τι σας έλεγαν? Είχαμε άλλη ψυχολογία. Τι λέγατε μεταξύ σας? Ενώ ξέραμε ότι θα μας αδικήσει ο διατητής 100%. Δεν υπήρχε ούτε μπαίνατε με αυτή την ψυχολογία. Τη... Άκου. Την κακή. Όχι. Ποτέ. Ή φτιαχνόσασταν. Φτιαχνόμασταν. Εγώ εντάξει, πήγαινα από εγώ όταν έμπαινα στον αγωνιστικό χώρο στο χόρτο. Γιατί πηγαίναμε πρώτα με τις φόρμες. Δεν πηγαίναμε ξεντημένοι με ποια δεκάδα να κάνουμε τώρα έτσι γίνεται. Μπαίνουμε αναγνωριστική βόλτα. Αν μπορούσα με κουστούμια ή με τις φόρμες. Η βόλτα αναγνωριστική. Εγώ πήγαινα στη θύρα 7. Κατευθείαν. Κατευθείαν, κύριε, του έπιαγα χειρονομίε τέτοια. Είναι ηλικία. Να σα ασκήσω. Ναι, ρε, άστο. Εντάξει, ήμουν τρελαμένο. Τρελαμένο, αφού ήθελα να του βρίσκω, ρε, παιδί μου. Γι' αυτό πήγαινα. Ναι. Άρα, δηλαδή, θα ήθελε, αν τώρα έπαιζε, ρε, παιδί μου, μπάλα. Ναι. Πάλι εκεί θα πήγαινα. Όχι, πάλι θα ήθελε να γίνει το μάτσο με κόσμο. Εγώ το είπα και χθε με τον Θανάση Δημόπουλο. Ναι, πολύ το λέω προσωπικά. Εγώ με κόσμο.
Τέλος. Ναι, συμπαίχτες σου εκείνη την εποχή ήταν κάποιοι που κομπλάραν από τον αντίπαλο κόσμο. Εντάξει, δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω, όχι, όχι. Γιατί ήμασταν παλικάρια τότε. Εντάξει, τώρα ξέραμε. Πιο πολύ υπάρχει αυτό. Δεν νομίζω να φτιάχνονται όλοι. Δηλαδή, α σου πω τώρα ένα παράδειγμα περσινό. Ο Ντάντας. Εσύ πιστεύεις φτιαχνόταν από τέτοιες όδρες? Ναι, μην ξεχνάμε όμως ένα πράγμα. Ναι. Εμείς ήμασταν 10 Έλληνες, ένας ξένος, και τώρα είναι 10 ξένοι, ένας Έλληνας. Οι Έλληνες φτιάχνονται γιατί είναι μέσα στο κράτος. Κάτι ξέρεις. Νιώθουν, ρε παιδί μου, την ιδιαιτερότητα του αγώνα. Αυτό που βαράνε το δικέφαλο εδώ στην καρδούλα, στο στήθος. Λένε τι, θα πάμε να σας πάρουμε το κεφάλι. Παράδειγμα, έτσι, όχι πάμε να τους πάρουμε το κεφάλι. Ποδοσφαιρικά μιλάω. Πουλάνε πάγου στη δελικία οι ξένοι τώρα που χτυπάνε το δικέφαλο στη φανέλα ή το νιώθουν? Ο Ζήφκοβιτς, ας πούμε, ο Ζήφκοβιτς πιστεύω το νιώθει. Ναι. Και ο Τάισον. Ο Ζήφκοβιτς ήταν όταν ήταν στην Αλλά Μπενφίκα, πιο πολύ για μένα το νιώθουν τα Ελληνάκια. Τα Ελληνάκια. 100%. 100%. Δηλαδή, και να μην πω τα Ελληνάκια, γιατί δεν παίρνουν και μία τα Ελληνάκια. Μπροστά οι άλλοι πληρώνονται. Ναι. Οι ξένοι πληρώνονται. Αυτοί παίζουν για το. Να μην πω τι παίζουν. Δηλαδή ήθελες τώρα μια τετράδα να παίζει στο μάτς, Λίρα της δεξιά, Κουλιεράκης στην άμυνα, 100%. Τσιγκάρα στα χαρά και Τζίμας μπροστά. Τζίμας και Κωνσταντέλιας. Και Κωνσταντέλιας. Βέβαια. Μια πεντάδα. 100% μου το έχω πει. Το έχω πει. Το έχω πει και όλα. Μα δεν είναι μόνο ότι είναι Έλληνες. Είναι και καλύτερες δεν είχαν. Αυτό ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Δηλαδή πρέπει να παίζουν αυτοί. Δεν πρέπει να παίζουν αφού δείξανε ότι πρέπει να παίζουν. Γιατί δεν τους βάζεις? Επειδή είναι Έλληνες και επειδή παίρνουν 20.000 το χρόνο, 30 και άλλοι παίρνουν 1,5 εκατομμύριο. Δεν παίρνουν τόσα, Μιχάλη. Ο Κωνσταντέλιας δεν παίρνει 30 χιλιάρια το χρόνο. Ο Κωνσταντέλιας παίρνει 30 χιλιάρια το χρόνο. Ο Λίρα της 3 χρόνια πόσα λεπτά έπαιρνε, ξέρεις? Κάνα 50. 40. Ναι. 40. Ο Τζίμας τι έπαιρνε, ξέρεις? 1.100 το μήνα. Τι πάει να πει, 2 χρόνια είναι. Ας τον κάνει 300 χιλιάρια, δεν κατάλαβα. Δεν βγαίνουν τα λεφτά, Μιχάλη. Τι δεν βγαίνουν? Δεν βγαίνουν. Ας τα κόψουν από πάνω. Συγγνώμη, για το Σαμάτα που παίρνει 1,5 εκατομμύριο βγαίνει δηλαδή. Και επειδή είναι Ελληνάκι, ο Τζίμας δεν βγαίνει. Ο Λουτσέσκου παίρνει 2 εκατομμύρια το team. Άντε τώρα, πήγε αλλού τώρα πάλι. 4-1. 9. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, αυτά μόνο εδώ γίνονται. Πουθενά άλλου. Πώς κερδίζουν αυτή την Κυριακή? Εδώ έβαλε η Μπαρσελόνα 16χρονο, έβαλε και γκολ. Και λέω, μα τι. Δηλαδή αυτοί τι είναι, ρε παιδιά? Δεν ξέρουν αυτοί. Δεν ξέρουν. Άσχετοι. Άσχετοι είναι. Άσχετοι. Τι πρέπει να κάνει? Σε εμάς 24 χρονών, ακόμα μικρό είναι. Ταλέντο. Τι μικρός είναι? Ταλέντο, λέει, 23 χρονών. Ναι. Ταλέντο. Ταλέντο. Εντάξει. Τι να κάνω. Ελληνική νοοτροπία. Πώς νικάει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή? Οχ, δύσκολο. Δύσκολο. Σου είπα, δεν ξέρω σε τι παίρνει. Όχι, όχι, σε παίρνει ο Ρασβάν τηλέφωνο. Ναι, αν και το απαντήσει. Α, και να κάνω εγώ την 11η. Θα την πω. Λοιπόν, Σάστρε θα βάλω δεξιά. Σάστρε δεξιά. Δεξιά. Σουάρες θα βάλω αριστερά. Ναι, Κουλιεράκης. Αριστερά τι είπες? Ράφα. Ράφα, ναι. Σουάρες. Κουλιεράκης. Κουλιεράκης. Κοτάσκι 100% έτσι. Έκονγκ. Τι προς το Κουλιεράκι θα βάλεις εμένα? Ναι, εντάξει. Αυτό είναι. Βάλε και Τζιόρα. Ποιο να βάλω? Και Τζιόρα, στόπερ. Βρε, 4-2. Όσο με λες από το όνομα. Δεν τον θέλεις δεξί. Δεν μπορεί να το θέλει. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Επειδή έχω παίξει 100 χρόνια μπάλα. Επειδή έχω παίξει 100 χρόνια μπάλα. Ναι. Δεν. Το Μιχαλίδη δεν τρώσε τους Έλληνες, δεν τον αναφέρει πουθενά. Κοίτα, άμα. Εδώ, κοίτα γιατί. Πριν είπαμε 5 Έλληνες. Κοίτα εδώ, κοίτα γιατί τον τρώω τον Μιχαλίδη και τον Λίρατζι. Γιατί? Άμα είχαν παιχνίδια στα πόδια τους, θα ήμουν 100% μαζί τους. Να είχαν ρυθμό δηλαδή. Ναι. Τώρα είναι. Δεν έχουν. Αυτό σου λέω. Δεν πάω να τους βάλεις ένα τέρμι τώρα μετά από τόσο καιρό. Α, τους κάψεις. Τέλος. Ναι. Κατάλαβες. Δεν σου λέω ότι θα πάνε χάλια, αλλά δεν θα έχουν την παιχτικότητα που θα είχαν στα προηγούμενα μάτς. Ενώ αυτοί που έχουν ρυθμό βγάζουν μάτια. Αυτό σου λέω. Ναι. Πρέπει να σου πω κάτι. Και έχουμε και ένα κακό. Και ένα κακό. Γιατί δεν πάει στη δεύτερη ομάδα να παίξει ο Λίρατζης να έχει παιχνίδια? Βάλε ρε παιχνίδια να έχει παιχνίδια. Το θέλει ο Λίρατζης αυτό? Να σε πω κάτι. Δεν το θεωρεί υποτιμητικό? Δεν είναι υποτιμητικό. Θέλει παιχνίδια. Ο Λουτσέσκου πέρσι. Με την προπόνηση, ρε αγάπη μου, δεν μπορεί να. Το καταλαβαίνω. Ναι. Ο Μιχαηλίδης πέρσι κάποια στιγμή που τσατίστηκε. Τσατίστηκε. Ωραία. Κι όμως τον κάνει καλό που δεν το ξέρει αυτό. Καλό τον έκανε. Αν το ξέρει. Παιχνίδια θέλουν όλοι οι παίκτες. Εμείς γιατί δεν τους δίναμε δανεικούς σε πιο μικρές ομάδες κάποιους ποδοσφαιριστές, δεν θα πω ονόματα, έτσι και μετά τους πέραμε και πετούσανε. Ναι. Θέλουν παιχνίδια. Ξέρεις ποιος παίζει τον ΠΑΟΚ Β' ακόμα? Ξέρω. Ο Νινούα. Ξέρω. Ναι. Λοιπόν, είπαμε. Πάμε. Στόπερ μου είπες Έκον, Κουλιεράκης και. Αμυντικά χάφα. Τους βγάλαμε. Τσιγκάρα. Ναι. Με. Το Μαϊτέ. Ναι. Με, μπροστά ο Κωνσταντέλιας, ναι. Δεξιά-αριστερά ο Ζεύκοβιτς με τον Τάισον. Ποιος δεξιά, ποιος αριστερά? Κοίτα, έκανε κακός, το λάθος κακός και τον ψάραξε. Άλλαξε θέση. Αυτό, αυτό, εντάξει. Άρα τις βάζεις κανονικά. Κανονικά. Δεξιά Ζεύκοβιτς, αριστερά Δεσπότοφ. Έτσι, έτσι, έτσι. Και μπροστά, γιατί, μπροστά, ναι.
Μπράιτον, τι μπροστά. Τι μπρο... Ή το μικρό θα βάλω. Τσίμα δεν είπες πριν. Κοίτα εδώ, θα τον κάνω αλλαγή. Θα τον κάνω αλλαγή. Άσου Σαμάτα. Θα τον κάνω αλλαγή. Πρώτα να παίξει ο Μπράιτον. Εντάξει. Γιατί. Εκτρεξίματα, μ' αρέσει. Είναι γρήγορο. Ναι. Κοίτα. Δηλαδή, άμα... είναι συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Δηλαδή, άμα είναι το μάτς, λέω εγώ, ναι. Στο 60, στο 65, ναι. 0-0, και βάλει τον πιτσιρίκι και το καρφώσει. Γιατί είναι γρήγορο ο τύπος. Γιατί να το βάλει από την αρχή να το κάνει 0-1, ρε Μιχαλή. Γιατί δεν έχει παιχνίδια. Στο είπα πριν λίγο, δεν με το κατάλαβα. Ωραία, βάλει τον να παίξει ένα ημίχρονο. Όχι, δεν μπορεί να κάνει ούτε όχι, τον έκαψε. Στο 60 βγάλει τον και βάλε τον Μπράιτον. Ακού λίγο, κουρασμένοι να του βρει του αντιπάλου. Ναι. Κουρασμένου. Ακουρασμένου. Κατάλαβε και το 0-0 να πάρει η ομάδα να κάνω λίγο σκοράρο. Γκρίνια, αυτό. Άμα του βάλει από την αρχή δεν θα παίξει καλά. Στο λίγο να το ξέρει. Εντάξει. Μπράιτον λοιπόν μπροστά, όχι Σαμάτα. Όχι, ρε, τι Σαμάτα. Σαμάτα, εσύ που τον. Αδιάφορο. Αυτό είναι το στυλ του. Φλωρό, τι. Όχι, φλωρό δεν είναι. Αδιάφορο δεν τον μοιάζει. Μετάνιωση που ήρθε, δεν περνάει καλά στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει κοπέλα. Δεν μου κάθεται καλά εμένα παικτικά. Δηλαδή είναι μπροστά, αντί να μου κρατήσει την μπάλα, να βγει το επιθετικό, το χαβ να του τη δώσει, να κάνει την κίνηση. Δηλαδή τη χάνει. Πέφτει κάτω, κάθεται ένα λεπτό κάτω, γκρινιάζει το προπονητή. Ρε σήκω ρε αγόρι μου, 6 μέτρα είσαι. Τι να πω, πρώτα απ' όλα είναι αργός. Σεντερφόρ και αργό, εγώ δεν μπορώ. Αργούς παίκτες, εγώ ούτε τους βλέπω, αν το ξέρεις. Αργός ο Σαμάτα. Τι είναι, ρε φίλε. Δεν τον είδαμε μια φάση όμως να. Ο σωματότυπο του είναι 100, δεν βλέπεις. Ο σωματότυπο είναι το τάγκ του, δεν μπορεί. Καλά, μα ήταν γρήγορος, δεν ήταν στον πάκο αυτό. Καλά, ξέρω. Νοείται. Άρα με Μπράντον, ε. Έτσι λέω εγώ, θέλω γρήγορους παίκτες. Μήπως γίνει καμιά αναμπομπούλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, πάρει την μπάλα, το κάνει. Α, το κάνει αυτός. Και γιατί δεν πας με τρία χαφ. Ποιος να παίξει με τρία χαφ. Ο Πάουκ. Ο Τσιγκάρας. Εσύ, σε πήρε τηλέφωνο ο Λουτσέσκου τώρα να κάνεις εγώ μπορώ να. Και, κοίτα, και μου λες θα πεις εντεκάδα για να νικήσει. Κοίτα ποιο είναι το θέμα με τους προπονητές. Ξέρουν από την πρώτη στιγμή ότι μπορούν να αλλάξουν τη μισή ομάδα. Έχουν πέντε αλλαγές. Μισή ομάδα. Πέντε αλλαγές. Να βγάλεις και τον τερματοφύλακα που δεν τον κάνεις αλλαγή. Είναι η μισή ομάδα. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Με βγάζει μπακ, με βάζει μπακ. Βγάζει στόπερ, βάζει στόπερ. Δεν αλλάζει. Ρε. Ναι. Χάνω. Τι δηλαδή, άμα χάσω 3-0 ή χάσω 1-0, 3-0 είναι πάλι. Έτσι. Δεν πάω να χτυπήσω το μάτς. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Στο Ηράκλειο το έκανε αυτό. Τι το έκανε. Πήγε να πάρει το μάτι, το έβαλε δύο επιθετικούς και το χάσε στο τέλος. Το χάσε το 90 φεύγα. Το χάσε. Ναι. Πήγε, έχασε ένα βαθμό. Συγγνώμη λίγο. Τι ρωτήσεων έκανε στο μεγάλο. Ρωτή. Τεράστιο. Όπως έκανε και η ΑΕΚ στο Ηράκλειο και έχασε. Τι να κάνει αυτό. Το Αλμέιδα το χάσε το μάτι. Ξανακάνει αυτό ρωτήσεων, το βλέπει. Όχι. Όχι. Δύσκολο. Δύσκολο. Το πήρε το μάθημα. Το πήρε. Εμείς γιατί το παίρνουμε. Και πήγε με κάνει ρωτήσεων μέσα στην ΑΕΚ. Γιατί ο Λουτσέσκου έχει αιμονές στο σύστημα, σε πρόσωπα. Σε πρόσωπα, ναι, το πιστεύω. Γιατί σε σύστημα δεν έχει, δεν αλλάζει ποτέ. Τριάδα, εντάξει, δεν το συζητάμε να παίξουμε τριάδα πίσω. Αλλά 4-3-3 δεν παίξει, το είδαμε ποτέ. 3-5-2 ναι, παίξει. Μου, 3-4-3-3-5-2. Άστο, λέει, αυτό είναι εξωγήινο. Άστο. Συγγνώμη, πες, δεν το είπα. 4-2 μείωσες. 4-2. 4-4-2 να το κάνει. 4-3-3. Με δύο προστινούς. 4-3-3. Ποιους, συγγνώμη, εδώ τώρα λίγο θα έχω έσταση εγώ. Γιατί? Λίγο. Για να παίξει 4-3-3. Ναι, με δύο εξάρια. Άκου τι πρέπει να έχει. Εξαροχτάρι δεν είναι. Εξάρια. Ναι, δύο εξάρια και έναν πιο μπροστά λίγο. Ναι, το χάφ που θα μου κάνει τις μπαλιές για να βγαίνει το εξτρέμ. Ως Ντόεφ. Ναι. Βάλε εκεί. Ναι. Τσιγκάρα με ητέ και ως Ντόεφ τριάδα. Ποιους θα βάλεις δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ. Κωνσταντέλια Ζίβκοβιτς. Ποιο να βάλω. Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς στις πλευρές. Να βάλω το ΣΔΟΕΒ δηλαδή στο. Οκτάρο δέκαρο. Ναι. Να έχω συμπαγές κέντρο εκεί τριάδα. Πιστεύω να το χάσω εκεί το Κωνσταντέλια. Ξέρεις γιατί. Να σου πω. Χαζούς θα τους κάνει. Αυτό ακριβώς να κοίτα να καταλήξω. Τι. Ότι θα κουβαλάει πολύ μπάλα, θα είναι εγωίσταλος και θα το βρίζει όλη η ομάδα. Άκου τι σου λέω εγώ. Θα πάει να τα κάνει όλα μόνος του. Ναι. 100%. Θα πάει να τελειώσει δηλαδή μόνος και δεν θα παίξει. 100%. Ναι. 100%. Και αν τους κάνει χαζούς και τεχνική... το βάλει όμως. Μιχαλή. Εντάξει, αυτά τώρα μια φορά. Στη Σκωτία είδες τι έκανε. Πέρασε 7 παίχτες. Εδώ κοιτά. Θα πει η Αμπερντίν τα χέρια. Εγώ έπαιζα την ίδια θέση και θα σου πω. Μπράβο, λοιπόν, γι' αυτό σε ρωτάω. Λοιπόν, εκεί θέλει γρήγορους παίχτες πρώτα απ' όλα. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνει το αριστερό το χαφ και το δεξί το χαφ. Κάνει διείσδυση. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή και σηκώνει το κεφάλι. Έτσι ακριβώς. Πού να δώσω την μπάλα. Δεν είναι δηλαδή η πρώτη σκέψη να τελειώσουν. Όχι, πού να δώσω την μπάλα. Όποιος είναι σε καλύτερη μοίρα, να δώσω την μπάλα να γίνει τον γκολ. Αυτό είναι για μένα. Δεν θα το κάνει ο Κωνσταντέλιας. Δεν θα το κάνει. Θα το τελειώσει μόνο. 100%. Ναι, αλλά έχει φάει το κράξιμο από τον Λουτσέσκου και πλέον δεν τελειώνει πολλές φάσεις. Να σου πω κάτι. Δηλαδή στη Σκωτία είδε, την έσπασε τον Ντεσπότοφ. Ενώ μπορούσε να το πλασάρει μόνο του. Στον γκολ. Ξέρεις γιατί. Γιατί είχε κάνει τα δύο πριν. Α, μπράβο, έκανε τα δύο. Και σου λέει τώρα να το κάνω και αυτό και το χάσω. Α με σκοτώσουν.
Αυτό. Απλά είναι τα θέματα. Άρα δημιουργήθηκε ένα κόμπλεξ το. Κοίτα, το πρώτο καλά έκανε που δεν έδωσε την μπάλα σε κανέναν. Και στο δεύτερο. Στο δεύτερο μπορούσε να τη δώσει το τσιγάρα. Του είπε ότι έκανε το τέλειο κρέμασμα στον τερματοφύλακα. Αυτό δεν έπρεπε να κάνει. Ναι. Έβγαινε ο τσιγκάρα εκεί, αλλά να σε πω κάτι. Εγώ αυτό θα έκανα. Είχε παίκτη, αλλά με την ταχύτητα μπορεί να γινόταν αυτό κόλλα. Αλλά να σε πω, επαναλαμβάνω. Θα το τελείωνε εσύ. Πάλι εγώ εκεί πάνω από τον τερματοφύλακα το ίδιο θα έφτιαχνα. Γιατί όλοι οι τερματοφύλακε πέφτουν. Πάλι αυτό θα έφτιαχνα. Και καλά το έκανε. Άρα έκανε τρία σωστά. Τρία σωστά. Και τα τρία, Και τα τρία. Ναι, το πρώτο τάξη τώρα, άμα μπει μπάλα, θα highlight σε όλη Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη. Συζητάμε, ναι. Το δεύτερο okay. Πολύ καλό πλασάρισμα. Άσχετα, δεν παλάνε 19 μέτρα γιατί οι τερματοφύλακε πέφτουν πάντα. Ναι. Και σκάβουμε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα. Όλοι οι σεντρεφόρ το κάνουν αυτό και όλοι αυτοί που έχουν καλή τεχνική κατάρτιση. Όπω ο Κωνσταντέλια. Και το τρίτο, πάρ το βάλτο να πούμε. Στο Βούλγαρο και τελείωσε η υπόθεση. Πάρ το βάλτο λόγω πώ ήταν το σκορ τότε. Γιατί άμα ήταν 0-2 ΠΑΟΚ, θα λέγαμε κάντο ρε Κωνσταντέλια. Θα το φτιάχνει. Και α το χάνει. Μπορεί να το φτιάχνει. Αυτό σου μπορεί να το φτιάχνει. Εκεί σκέφτηκε το σκορ. Ναι, τώρα, άμα το κοίτα κάνω, εδώ, ήταν σε πολύ καλύτερη μοίρα ο Βούλγαρο και λέει κατά τη πάσο είναι γκολ σίγουρο. Ναι. Κατάλαβε γιατί ο τερματοφύλακα είχε κλείσει. Ναι, έπεφτε πάνω. Έτσι μπράβο και λέει μπορεί να μην το βάλω κι εγώ. Δώστε εκεί σίγουρα να μπει το γκολ και τέλο. Και πολύ καλά έπραξε για μένα έτσι. Ναι. Πολύ καλά. Ενώ άμα ήταν 0-2, αυτό είναι για μένα. Δηλαδή αυτό που είναι σε καλύτερη μοίρα, σπάζουμε την μπάλα εκεί. Αυτό που ξέρει από μπάλα θα χειροκροτήσει την προσπάθεια που έκανε την μπάσα. Μπράβο, ρε, είναι σαν να βάλει γκολ. Έτσι ακριβώ. Ναι. Όλοι θα πούνε μπράβο στην μπάσα. Έτσι ακριβώ. Θα έβαλε την μπάλα μέσα. Ποιο θα βάζει εκεί την μπάλα πάνω από τη γραμμή, Δημητριάδη. Έβρισκε έτοιμο γκολ. Από του παλιού του φορ. Σκαρδάδο. Πάντα έβγαινε κρυφό παίχτη, πάντα στο πέναλτι δεν έσπαζα την μπάλα. Με μία. Και αυτό τι πράγμα ήταν, ρε. Καμιά φορά μου τη δίνει όταν κατηγορούν του παίχτε που είναι, έλα μου, ρε. Αυτό λέει την πήρε την μπάλα, έτοιμη την έβαλε μέσα στα δίχτυα. Σιγά τι έκανε. Ξέρεις τι έκανε. Ο συγχωρεμένος τι έκανε. Πήγε στη θέση που ήταν να πάει για να του τη σπάσει ο άλλο να είναι μόνο. Έτσι ακριβώς. Αυτό δεν είναι μαγιά. Και δεν έτρεχε, ξέρει. Σε slow motion. Σε slow motion. Σε του αντίπαλου. Τι. Αν τρέχει κάτι γίνεται, ο άλλο καταλαβαίνει. Ακολουθάει. Για να τον πάρει την παξίστη μια φορά τώρα θυμάμαι το συγχωρεμένο που είχαμε τον. Πε τον αρέ. Τον Αλέφαντο. Ναι. Μπορμπόκη στον πάγκο, εγώ στον πάγκο. Ποιο ήταν, εγώ ήμουν φαντάρο και Μπορμπόκη φαντάρο και ο Λαγουνίδη νομίζω φαντάρο. Ο Κώστα. Τέλο πάντων. Δεν είχατε βίσμα τότε να παίζετε. Να πηγαίνετε μια φορά το μήνα. Γιατί πήγαμε ποτέ. Φανταρή. Ναι. Α, εντάξει. Άστο τώρα μα ακούει. Ποιο τα αυτά. Έλα, περάσαν 30 χρόνια. Δεν περάσαν 30 χρόνια. Εγώ πήγα. Παρουσιάστηκα εδώ Νιγρίτα και ναι. Μετά πήγα 644. Νιγρίτα ήταν ανεπιθύμητη, δεν ήταν. Τι ανεπιθυμείτε. Τάγμα ανεπιθυμήτων. Τουλάχιστον όταν πήγα εγώ το 98 ήταν τάγμα ανεπιθυμήτων. Όχι. Α, κανονικά ήταν εκεί. Ναι, ρε. Εντάξει, okay. Πεζικά. Ναι. Ναι. Και μετά με στέλνουν στο 644 Αλεξανδρούπολη. Πηγαίνω εκεί και Μπαφατάκης Δημήτρης, δεν το ξεχνάω. Ο διοικητής έχει άδεια. Άντε. Ναι, Παναθηναϊκός Πόλο αυτό. Άκου να δεις. Εγώ μπαίνω το μεταξύ από όταν. Α, ξέχασα να σε πω ο κ. Κώστας. Ναι. Όταν πήγα και παρουσιάστηκα, ναι. Την άλλη μέρα έφυγα με 15 μέρες άδεια. Ναι. Άργησα να πάω μία μέρα. Νόμιζα ότι. 15 σου δώσαν και άργησε ναι. Να πας μία γιατί, μέρα. Γιατί. Αυτή που σου δίνουν την άδεια μετράει τη μέρα εκείνη. Εγώ την έβαλα την επόμενη μέρα. Ορκίστηκε όλο το τάγμα εκτός εμένα. Ορκίστηκα μέσα στο διοικητήριο. Μέσα, ναι. Με το διοικητή και ένα λογαριασμό. Τέλος πάντων. Δεν έφαγε καμπάνα. Τι καμπάνα, ρε. Όχι. Τότε, ρε. Τέλος πάντων, παίζαμε με την ΑΕΚ, γι' αυτό εγώ έφτιαχνα προπονήσεις. Τέλος ναι. Πάντων, μη στα πολυλογώ. Φεύγω από εκεί, με δίνει φιλοπορίας για τρεις μέρες. Ναι. Πού πάω, με λέει Αλεξανδρούπολη, στο 644. Πάω στο 644, αυτό σε λέω Μπαφατάκης ναι. Δημήτριος. Βάζω. Εκεί, εν τω μεταξύ, εγώ δεν έχω το Λουκάνικο. Το Λουκάνικο. Ναι. Τίποτα, γιατί το κλείδωσα και έφυγα. Ναι. Και το πήρανε και ξανά, το βάλανε. Oh. Αφού δεν πήρα τίποτα, ναι. Τίποτα. Ολοκένουργια ήταν ναι. Όλα. Εγώ πάω με πολιτικά εκεί. Με βλέπει αυτό που λέει τι ελέφαντα του έλεγε όλου. Γιατί? Έτσι του έλεγε ναι. Του φαντάρου ελέφαντε, ναι. Ξέρω εγώ. Δικιά του νοοτροπία. Ναι, ναι, ναι. Με λέει τι είσαι εσύ, ελέφαντα. Λέω να σα εξηγήσω. Με λέει, περίμενε, λέει, ήρθαν κάποιοι να παρουσιαστούν. Αυτό νόμιζε ότι είμαι πολίτη. Γιατί είχα τρία χρόνια αναβολή. Εγώ. Ναι, ναι. Όταν βγαίνω έξω, εγώ λέω, όχι, σε τρελό, πέσαμε να πούμε. Τέλο πάντων, ξαναμπαίνω μέσα, λέω, συγγνώμη, λέω, ήρθα να παρουσιαστούν. Με λέει τι, πώ είσαι. Φύγε, πάνε, βάλτε πράσινη κέλα. Εγώ λέω, πού να βρω πράσινη. Τι πράσινη είμαι, λέει τώρα, πού να πάω. Κάθομαι, με λέει ένα, μη φεύγει. Με λέει, θα σε φωνάξει λίγο. Με λέει, μη φεύγει. Κάθομαι, μπαίνει ένα άλλο, λέει, κύριε υποδιοικητά, ναι, είναι λέει το παλικάρι έξω, λέει, περιμένει. Φωνάξε το μέσα. Μπαίνω μέσα, λέω, κύριε υποδιοικητά, με δώσανε φόβο. Κοιτάει, λέω, τι, εσύ, ο Μιχάλης είναι. Κάτσε. Σε γούσταρε μετά. Ναι, τι, α σε πω. Σε γούσταρε. Φεβρουάριο,
Λέω παράδειγμα τώρα. Ναι. Σβήστο με μπλάνκο στο. Την Τούμπα ήμουνα. Πάει Φεβράρι. Με δίνει ένα μήνα άδεια και φεύγω από εκεί. Αυτό Παναθηναϊκό δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί σε βοηθούσε να τον πάρει. Άκου να δει, άκου να δει. Με μπλάνκο 6 μήνες. Ναι. 6 μήνες μπλάνκο. Ναι. Με παίρνει, με λέει, έλα να πάρεις, με λέει, το φύλλο πορείας. Μετάθεση. Πού είναι μετάθεση, ρε. Oh. Λιμάνι Θεσσαλονίκης, εδώ πεζικό. Πεζικό. Είχε το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη. Έχει ακόμα. Ναι. Πεζικό το λιμάνι. Την ασφάλεια, μήπως πάρει το ένα πλοίο φωτιά να ειδοποιήσει. Σοβαρά δεν μιλάω, ρε. Εκεί απολύθηκα φυσικά. Ναι. Τι απολύθηκε. Δεν ξέρω μαζί, κυρία Μαρία, ήταν και μια ιδιαίτερα του ταξίαρχο. Ταξίαρχο είχαμε εδώ. Πες μου τώρα ένα Ολυμπιακό ΠΑΟΚ που θυμάσαι πιο έντονα. Πολλά θυμάμαι. Ένα, τώρα που σου ήρθε στο δευτερόλεπτο που σε ρώτησα. Ένα. Που να έγινε κάτι. Μια νίκη, μια ήττα, μια αδικία, μια μανούρα καλή, κάτι. Αδικία. Ναι. Πήγα να βρει το διαιτητή, με έκλεισε το στόμα ο Σκαρτάδος. Δεν θυμάμαι. Ζακιστίδης. Ναι. Μπορεί. Νομίζω. Δεν ξέρω. Και είναι φάουλ δικό μας. Προκαλούσε. Όχι, ρε, τι με κάνει τάκλιν. Με ρίχνει κάτω. Ναι. Είναι φάουλ δικό μου και το δίνει υπέρ του Ολυμπιακού. Oh. Τι κάνεις, ρε. Και τι μου λέει αυτό, ξέρεις. Τι. Ξέρεις που παίζεις, ρε, λέει ο Διάδης, στο Καραϊσκάκι. Ναι. Και πάνω να του ρίξω. Μην πιστεί, απάντησες. Ναι, όχι, με έκλεισε το στόμα. Που με πρόλαβε ο Σκαρτάδος και με λέει, ρε, πάλι κόκκινη θα φας, ρε. Φύγε, ρε, με λέει από εδώ. Ρε, το λέω, είδες τι με είπε. Ρε, φύγε από εδώ. Πρώτη φορά τα βλέπεις, με λέει, αυτό δεν γίνεται συνέχεια. Λέω, ρε Γιώργο, ρε, φύγε από εδώ και με. Λέω, δεν γίνονται αυτά. Λέω, μέσα, λέω, δεν γίνεται τίποτα. Ας σε πω για τον Αναστασιάδη τον Τζον. Ναι. Τον περνάει, ποιος ήταν δεξιά και τώρα, ρε. Το καγκουρό τον πέρασε σε λίγο σταματημένο, ρε, ναι. Παιδί μου. Το τραβάει τη φανέλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πέναλτι. Τέλος, δεν υπήρχε κόκκινη τελευταίος παίκτης τότε. Δεν υπήρχε. Κόκκινη. Ναι. Ναι. Κόκκινη. Πέναλτι και λέω κόκκινη. Ναι. Πέναλτι. Πάμε εμείς σε. Τι πέναλτι, ρε. Άω την μπάλα. Ρε, τι άω, το άφησε τη φανέλα, τον έριξε κάτω, ρε. Τον πέρασε σταματημένο. Ρε, άω την μπάλα, παίξτε εδώ, ρε, δείτε τώρα. 1-0 ο Αναστόπουλος στο 88 από τέλος. Τι να πρωτοδημήθω τώρα, δε. Δηλαδή τα θυμάμαι και αρχίζω και δρόμο. Κάνα γκολ στο Καραϊσκάκης. Με Ιωνικό. Πάω έξω από τη μεγάλη περιοχή, 30 μέτρα, το Χούρογλου. Ο Κυριάκος. Το πήρα κατά. Το πνίξε. Ούτε την είδε, ούτε την είδε. Το έχω σε βιντεάκι. Όσοι θέλετε να το δείτε, γράψτε 6. Α, σε πω, εκείνο το μάτι, τι μάτι ήταν, ρε. Μπόνεφε εγώ προπονητή. Ναι. Χάνουμε 1-0. Η μπάλα έχει περάσει. Κερδίζει κόρνερ ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Έχει βγει μπάλα με φάλτσο. Απ' έξω μπαίνει μέσα, σηκώνει ο Λάιτσμαν τη σημαία. Λέει out, κύριε Διαϊτά. Κεφαλιά ο Ήβιτς, του Ήβιτς ο Ήλια. Ο Ήλια. Ναι. Κεφαλιά κόλλε 1-0. Ρε, σηκώνει σηκωμένη σημαία. Δεν λέει. Έλα το λέει, ρε, ο διαιτητής του Λάιτσμαν. Έλα. Πήρε πάνω τη φάση. Έλα, ρε. Πήρε τη φάση πάνω, την είδε καλύτερα. Χάνουμε 1-0. Αυτό δεν είναι ο πρώτος διαιτητής. Χάνουμε 1-0. Ναι. Χάνουμε 1-0. Λέω, δεν γίνονται αυτά. Τον κοιτάω τον Μπόνεφ, του λέω, κάνει με αλλαγή. Με λέει, παίξε! Φωνάζει ο Μπόνεφ. Mm. Τι να παίξετε, λέει. Τι να παίξετε, θα φάω κόκκινη. Ναι, ναι, έτσι τον είπα. Το λέω, τι δεν βλέπω. Θες να τελειώσουμε 10. Ναι. Τέλος πάντων, κάνω το 1-1. Το φάουλ αυτό. Το φάουλ. Ναι. 1-1. Ναι. Τέσσερα άτομα offside. Τι τέσσερα άτομα. Τέσσερα άτομα. Ο Ήβιτς, ναι. Ο κοντός, πώς λεγόταν, ο κοντός του Ολυμπιακού. Με Στάι. Ναι, ο άλλος ο Γερμανός με τα μαλλιά του. Γερμανός με μαλλιά. Γερμανός, ρε. Πώς λέγονταν, ρε, Μαυριδερός. Έπαιξε κεντρική, ρε. Ο Μπατίστα. Όχι, ρε, ο Μαύρος, ο ψηλός. Μαύρος, υπησέβαιζε την εθνική. Κοντός. Με μαλλιά, ρε, μακριά. Έλληνας. Πώς λέγονταν, ναι, ρε, ναι. Βαμβακούλας. Με μαλλιά ήταν, Κοφίδης. Βαΐτσης. Μαζί με τον Κοφίδη, ακριβώς σωματότυπο του ίδιου. Όπως ήταν ο Κοφίδης, μακρύ, μαλλί, έτσι. Πώς λεγόταν, ρε, άντε τώρα. Θα μας το στείλουν τώρα, μας το φιανέψια. Στείλτε μηνύματα. Τέλος πάντων, 4 άτομα offside. Ο Ήβιτς 2-1. Ναι. Ναι. Το κοιτάω. Τι να σε πω, ρε. 4 άτομα offside, ρε. Δεν τρέπεσαι. Παίξε με, λέει τώρα εδώ. Δεν ξέρεις που παίζεις. Άσε τώρα, ναι. Λέω, τι να μιλήσω και τι να κάνω. Εν τω μεταξύ, τους έχω διαλύσει. Μόνος μου τους έπαιζα. Αυτοί οι 11 και εγώ μόνος μου. Άμα δεις τα βιντεάκια αυτά, θα πεις κάτω. Αν πεις, όχι, ρε Μιχαλτσίδη. Μινάς Χατζίδης, ρε φίλε. Μπράβο, ρε Γιώργα, ρε. Μπράβο, ρε Γιώργα, ρε. Χατζίδης, ρε. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, να μην στα πολυλογώ. Ναι, πάμε και στο διάλειμμα. Ναι, με το που γίνεται 3-1. Α, δεν σε είπα ότι παίζουμε με 9. Δύο κόκκινες κάρτες. Εγώ το λέω, βγάλε με, έχω ήδη κίτρινη. Αρχικό στο μεταξύ, με λέει, άμα δεν ήσουν αρχικό, θα είχε ήδη κόκκινο. Ναι. Και τέλος πάντων το λέω, κάνουμε αλλαγή και βγήκα αλλαγή και πάγαμε. Okay. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι απορρίφθηκε το αίτημα του Ολυμπιακού για αποβολή του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός θα μιλήσει στη διαδικασία και η έφεσή του θα κριθεί
με το αποτέλεσμα. Άρα συμμετέχει κανονικά ο Παναθηναϊκός. Απορρίφθηκε το αίτημα του Ολυμπιακού. Αυτό περίμενε ναι. ο Παναθηναϊκός. Πάμε, πάμε διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές μετά. Ανοίγουμε γραμμούλες. Πάμε, ναι. πάμε διάλειμμα. Εδώ εσεί δεν φεύγει κανεί, επανερχόμαστε. Δικέ σου επιλογέ εδώ στην Ελλάδα. Όχι, Γιώτα. Ναι, ωραία, Γιώτα. Μπράβο, ρε Γιώτα. Μπράβο. Νικολαίδου. Νικολιπτάρα μα. Έτσι, έτσι. Θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλό βουνό. Φέρτε την Κυριακή. Ετούτο το διπλό. Μπράβο. Έτσι, φίλε. Έτσι. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. 2-10-2-87-888. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο το μάτι την Κυριακή. Λίγο χαμηλά την μπάλα εμείς. Έτσι. Και Viber όποιος θέλει. 6-9-45-2-87-3-8. Όπου θέλετε, καλέστε να πάμε να ακούσουμε τους πρώτους. Πάμε. Πάμε. Καλησπέρες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Μιχαλιό, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Γιάννης από Τούμπα. Γεια σου Γιάννη. Πάλι μου ομόρφινες το απόγευμά μου, το γέμισες με χαρά. Και αυτά που λες ρε Μιχάλη μου, τι να πω. Το μισό πάθος, το 1/4 να βγάλουν οι παίχτες την Κυριακή. Εγώ και κακό αποτέλεσμα που χτυπάω ξύλα, όχι ξύλο. Ναι. Πάλι θα πω, δεν θα γρινιάξω πάλι, θα πω, παλέψανε, δείξανε το πάθος. Αυτό που πρέπει να δείχνουν για αυτή την ομάδα μας. Μαζί σου είμαι, άμα δείξουν πάθος μαζί σου. Άμα παίξω και χάσω, δεν με ενδιαφέρει. Άμα σηκώσω τα χέρια εκεί, εκεί τρελαίνομαι, Γιάννη. Εκεί τρελαίνομαι. Όλοι μας εκεί, εκεί βγαίνει η γρίνα μας. Άμπρα. Και είπε πολλές φορές. Αλλά δικαιολογημένη γρίνα που είδαμε με την ΑΕΚ και στο κύπελο και τώρα. Μιχαλιό μου. Ναι. Με είπες κάτι, μήπως σου διέφυγε. Τι? Α, το σκαδάκι, όχι, τα όχι. Τα σκαδάκια που δεν θέλουν, δεν θέλουν, δεν θέλουν. Τελείωσε. Δεν για να το σμπρώξω, να μην το δώσω σε κανένα φίλο πάλι. Δώσ' το σε κανένα φίλο, ναι, δώσ' το και αν το έχει το πέρσι είναι τα πιο όμορφα πουλάκια. Ξέρω ρε Κυριάννη, ξέρω, ξέρω. Αφού τα ξέρεις. Και αφιερώνω Μιχάλη μου σε σένα, γιατί σου λέω μου γεμίζεις την ψυχούλα καλά, κάθε απόγευμα. Και νιώθω όμορφα να αυτά που λες. Αυτά που θυμάμαι για τις Σέρες από την πρώτη μέρα σου έχω πει, ήμουνα στις Σέρες. Να είσαι καλά. Και έτσι όλοι τσιρίζαμε τι τάγκς είναι αυτό. Εγώ αυτά τα λόγια άκουγα από τους φίλους μου στα παρέα τους. Επίτρεψέ μου και εσύ Κωνσταντίνε να πω δύο λέξεις για την ομάδα μας, τραγουδιστά οπωσδήποτε. Ναι. Και στα Παοξά και σε ένα Μιχαλιό μου. Ναι. Ο ΠΑΟΚ με την αξία του κι όχι με ξένες πλάτες περήφανα περπάτησε μες της βρωμιάς τις στράτες. Είσαι ωραίος κύριε Γιάννη. Μπράβο, μπράβο, ωραίος, κύριε Γιάννη, μπράβο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Έχω άγχος, το είπα, ευχαριστώ πολύ. Δεν πειράζει. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, καλά. Φιλιά πολλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Χαίρετε. Οπα. Έλα. Οπα. Γεια σας παιδιά. Καλώς το. Μιχάλη και Κώστα. Ναι. Και Θανάση άμα μας ακούει από... σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι στο γιατρό αλλά σίγουρα ακούει κάπου ναι, με το ναι. τηλέφωνο τώρα. Με το, κάτι ακούει. Δεν μπορεί. Μιχάλη πρώτη φορά μιλάμε. Να είσαι καλά. Εγώ καλώς είμαι ήρθες. Το χωριό. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Το φορτούνι του Κωστάκη, κουμπάρος ναι. μου, κουμπαράκι μου και το ανιψιό μου τον Παλογιάννη. Τον είχατε εσείς. Μάλιστα. Το θυμάσαι τον Κωστάκη του Βαλογιάννη τώρα παίζει στη Βουλγαρία. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Λοιπόν, εγώ όπως τα είπες Μιχάλη μου, μου επιτρέπεις το μου. Βέβαια, 100%. Αισθάνομαι γιατί είσαι 100%. Από τους παλιούς, δυνατούς, παιχταράδες, ελληνάρας. Αυτό που είπες, 10 Έλληνες, ένας, δυο ήταν έτσι δεν είναι. Μετά γίνανε δυο. Μετά γίνανε δυο. Με τον Ολυμπιακό ήταν ο Πόλο Μπάνων μόνο. Έναν ξένο είχαμε, τον Πόλο τον Μπάνων. Ναι, εσείς μπορεί να είχατε ένα. Εμείς στα Τρίκαλα είχαμε δύο. Θυμάμαι καλά να πούμε και οι Γιουγκοσλάβους και όλα. Ναι. Το Μέσαρ και τον. Μετά γίνανε, τέλος, μετά γίνανε δύο, μετά γίνανε τρεις εκεί. Μέχρι τρεις μετά τέλος. Ο Μπόσμαν. Ο νόμος που ήρθε μετά. Και Κώστα, γιατί ρε παιδί μου έτσι τόσο, τουλάχιστον 6-6-5, εμείς τα δικά μας τα ελληνάκια, ειδικά ο Γιαννάκης, τώρα μην τα πω αυτό τα, άμα τα το κάνει, μου τα ελληνάκια, άμα το κάνει, αξίζουνε. Άμα το κάνει, ΕΠΟ θα είναι το καλύτερότερο που έχει κάνει. Θα φτιάξουμε και εθνική, θα φτιάξουμε και ομάδα. Τα έχω πει, τα έχω πει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Το καλύτερο θα είναι. Βέβαια, και μικρούς κιόλας. Καλησπέρα. Και οι ακαδημίες θα αρχίσουν να δουλεύουν. Θα έχουν και κίνητρο τα παιδιά. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Δεν παίζω εγώ για να έρθει ο ξένος, μετά θα παίξω εγώ. Έτσι ακριβώς. Γεια σας.
Καλησπέρα, εσύ που οδηγάς, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Κώστα, τι έγινε, all around, Κώστα. All around, είναι μετά 6 με 8 το all around, αλλά εμείς το κάνουμε φορά παρτίδα all around. Ωραία, ωραία. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια χαρά. Λοιπόν, ωραίες κουβεντούλες και σήμερα από σένα, Μιχάλη. Λοιπόν, βγήκε ο Κυριάννης ο Συντριβανίσιος. Ναι. Πραγματικά τον απολαμβάνω με το χέρι μου τον άνθρωπο, αυτή την αγάπη, αισιοδοξία που αγγεί από μέσα του. Μπράβο του, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Όχι ότι είμαι απεσιόδοξος, απλά είμαι πολύ κυνικός. Εγώ μεγάλωσα και δεν μπορώ να ζω σε αυτά πάντες και ουτοπίες. Ναι. Για το μας τώρα τη Κυριακή του Ολυμπιακού, εμένα πέρα από καλό στα παιδιά 3-0 θα είναι έκπληξη. Όχι ότι εύχομαι και θέλω να χάσει η ομάδα, προς Θεού έτσι. Απλά όπως και μιλήσατε στην εισαγωγή μαζί με τον Κώστα, εμείς ακόμα δεν ξέρουμε τι εντεκάδα θα κατεβάσουμε, πώς θα παίξουμε, ποιοι θα παίξουν. Οπότε εγώ σαν παοξής, τι να πω, ότι θα έχω θετική αύρα, θετική ενέργεια, πιστεύω στο διπλό. Ξέρεις εδώ γιατί, ξέρεις, εγώ μπορώ να σε απαντήσω σε αυτό που λες. Ξέρεις γιατί, πήγαμε με στην ΑΕΚ και αυτές οι αλλαγές που έκανε δεν έδειξαν τίποτα και λες τώρα με το μυαλό, λέω, ρε, έχει πλάκα να βάλει την ίδια δεκάδα που βάλε στην ΑΕΚ ή κάποιος παίκτης αυτούς που δεν θέλουμε και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν βάζει, Μιχάλη. Έχουμε παίξει 18 μάτς με 18 διαφορετικές δεκάδες και διαφορετικές αλλαγές. Δεν βάζει μυαλό, αυτός δεν βάζει. Έτσι ομάδα δεν γίνεσαι. Δηλαδή τον Γκουαρντιόλα να φέρει στον πάγο και να του πει 18 μάτς να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να σε κάνει ομάδα. Δεν πρόκειται να γίνει ομάδα. Συμφωνώ. Τι να διαφωνήσω μαζί σου τώρα, συμφωνώ. Και ούτε μπερδεύεται ο αντίπαλος, έτσι. Μη, γιατί το ακούω και αυτό. Την άλλη έχει χρησιμοποιεί διαφορετικούς. Δεν ξέρει ότι. Και διαφορετικούς να χρησιμοποιήσει. Θα κάνει πάλι τις ίδιες αλλαγές εκεί. Ναι. Δηλαδή ξέρει ο αντίπαλος πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ, ποιες αλλαγές θα κάνει, σε ποιες θέσεις θα κάνει τα πάντα. Τι passing game θα κάνει, πότε θα κάνει build up και τέτοια. Τα ξέρουν όλα. Δηλαδή το πώ θα κάνει αυτό που θέλω να πω. Και ένα άλλο που έπεσε, Μιχάλη. Για ένα πράγμα που σχολίασες μεταξύ Ράφα και Μπάμπα, ναι. Που είπες δεν είναι καλός αμυντικός ο Μπάμπα και είναι καλύτερος αμυντικά ο Ράφα, ναι. Εγώ έχω λίγο διαφορετική άποψη. Ο Μπάμπα είναι πολύ αθλητικός, λοιπόν, χιλιομετρητής, θα το ξαναπώ, δυναμικός. Θα το ξαναπώ. Το είπα νομίζω προτού 4 μέρες με το Θανάση, θα το πω και σήμερα. Ψηλό, αμυντικό, αριστερό και δεξί μπακ. Είναι τελειωμένος. Κοντούς βάζεις εκεί. Κοντούς. Για να μπορούν να έχουν το ταχύτητα, ταχυδύναμη. 100% για να μπορούν να ανέξουν. Γιατί κατέβουν. Πάντα οι εξτρέμ είναι κοντοί και γρήγοροι. Οι αντίπαλοι. Ναι. Άμα να μπορούν δηλαδή, να τους πιάσουν. Αυτό. Εγώ το εξήγησα πρωτού 3 μέρες. Εύστοχο. Αυτό λέω. Ο Μάτος και ο Λίνο ήταν κοντοί. Εύστοχο. Ένα 78 και ένα 80. Ναι. Αυτό είναι ένα 90. Δεν μπορεί. Βέβαια. Δεν μπορεί να στρίψει. Αυτό που θέλω να σχολιάσω εγώ και σχολιάσε το είναι ότι ο Μπάμπα παρόλο που κάνει πολλά χιλιόμετρα έχει σωματοδομή, είναι δυναμικός. Είπα τεχνική κατάρτιση. Δεν έχει. Τεχνική κατάρτιση. Αλλά δεν έχει τελειώματα. Ποιος ο Μπάμπα? Ποιος δεν έχει τελειώματα? Θέλω να βάλει κόλ. Φτάνει μέσα στην περιοχή. Ένα φιλιμπάνια σου, δεν βρίσκουν τίποτα. Εντάξει, είναι επιθετικό. Ενώ ο Ράφα Σουάρες έχει πολύ καλή τελική πάσα. Είτε με σέντρα με πάσα. Όχι, αυτός εγώ αυτό θέλω να επισημάνω. Αυτό δεν το έχει αυτό. Αυτό φτάνει έξω από τη μεγάλη την περιοχή και κοιτάει που να δώσει την μπάλα. Και μετά γυρνάει πίσω. 1,79 λέει. Ποιο? Ο Μπάμπα. Μόνο? Ναι. 1,80 μόνο. Ναι. Επίσημα, έτσι. Εγώ το βλέπω πολύ ψηλό. Απλώς είναι αδύνατος. Πάντως τηλεοπτικά φαίνεται πιο ψηλός ο Μπάμπα. Ναι, και εμένα. Όταν έλεγα 1,84 ρε παιδί. Παραπάνω τώρα... 1,85, ένα τέλος πάντων. Άμα είναι τόσο εντάξει. Τόσο κοντός. Ναι, 1,89. Ωραία, φίλε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε παιχταρά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μόνο 1,79. Εγώ τον είχα 1,85. Φαίνεται για 1,85. Ναι, 83-85. Εγώ έτσι από τα τελεοπτικά δηλαδή λέω. Ψηλό είναι, λέω. Τελείωσε. Ναι. Πού να παίξει. Μα αυτό είπα και πρώτο 4 μέρες στον Ανάση. Λέω, είναι πολύ ψηλό, ρε. Δεν μπορεί να στείλει ψηλό. Αν περάσει ένα κοντό από δίπλα του και γρήγορο, θα τον κάνει με λέει σύμφωνο. Συμφωνήσα αλλά τελικά είναι 1,79. Ναι. Άρα έχει δίκιο ο Λουτσέσκου. Τα παίρνω πίσω. Πάλι έχει δίκιο ο Λουτσέσκου. Και εσύ το βγάζει λάδι. Συγγνώμη. Ο Μπάμπα Ράχμαν τον έβγαλε προχθές. Να σε πω κάτι. Προχθές δεν τον άκουσε τι δηλώσει εσένα, είχα στον αέρα στο post game. Πού? Που μιλούσε ο Μπάμπα Ράχμαν και είπε: ο προπονητής δεν φταίει σε τίποτα, μας έδειξε το πλάνο. Εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Ο Μπάμπα Ράχμαν το λαθώσε. Στις δηλώσεις μετά την Νέα Φιλαδέλφεια. Εντάξει, την άλλη μέρα εγώ τα είπα. Ναι. Τα είπα εγώ την άλλη μέρα ότι ας ζητήσει συγγνώμη ο Λουτσέσκου, ας πει μια φορά έκανα λάθος εγώ. Μήπως είχαν πάει για φαγητό πριν.
Και τα είπε αυτά ο Μπάμπα. Καλό, καλό. 5-2. Ναι, ναι, καλό, καλό. Κατά σκορ. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Περιμένουν, έλα, δεν γίνονται αυτά. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε, ρε Δημήτρη. Τι έγινε. Τι να γίνει, αγόρι μου. Υπομονή κάνουμε για το κυριακάτικο του μάτς. Θα δούμε. Υπομονή να κάνετε. Καλησπέρα και στον Κώστα. Καλησπέρα. Να μιλήσουμε για το μάτς της Κυριακής, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον ΠΑΟΚ. Και για τον Ολυμπιακό είναι κρίσιμο. Και για τον Ολυμπιακό είναι κρίσιμο. Και για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Και τον Ολυμπιακό. Για τον ΠΑΟΚ είναι πιο πολύ. Άμα χάσει μένει 8 βαθμούς πίσω, 8-7-6. Και αυτοί άμα χάσουν όμως μαζεύουν μετά εκτός έδρας. Πού το είπε. Λοιπόν, το πάω και γιόλα τα εντός στο δεύτερο. Τα είπα, έτσι, αυτό είπα, τα είπα εχθές. Άμα τους πάρω εκεί μέσα εγώ, τους τελείωσα. Γιατί τους έχω όλους μέσα στη τούμπα μετά. Τα νικήσεις. Αυτό είναι αλήθεια που λέει. Δεν ξέρω. Ο Λουτσέσκου ξέρει. Πόσους νίκησες στην τούμπα πέρσι. Ποιους, κανέναν. Λοιπόν. Κανέναν. Εντάξει, το πέρσι έχω καλά τα είπε. Έλα, καλά τα είπατε, Μιχάλη, καλά τα είπες για την εντεκάδα, αλλά εγώ ερωτηματικό για τον, για τον ένα χαφ, τον Ραβάλη. Για πες. Ένας είναι ο Μεϊτές. Ναι. Α, δεν θες τσιγκάρα εσύ. Τον άλλο μένω, τσιγκάρα μένω ερωτηματικό, θα ήθελα, ναι. Θα ήθελα θα τσιγκάρα. Θα σε απαντήσω, αλλά... Δημήτρη. Ποιος θα τρέχει εκεί να μαρκάρει. Απλά είναι τα θέματα, ρε Δημήτρη. Απλή είναι, το ποδόσφαιρο είναι απλό. Άμα το ξέρεις, είναι απλό. Ο ένας μαρκάρει και ο ένας μπορεί να κάνει το παιχνίδι. Όπως είχαμε τον Βιτόλο που έτρωγε σίδερα, αλλά είχαμε και τον Καρσία που αριστερά-δεξιά έβγαζε πάσες. Αλλά Βιτόλο έτρεχε 90 λεπτά, δεν σταματούσε. Άλλο δεν έχω εκεί αμυντικό χάφ να μαρκάρει. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχω άλλο αμυντικό χάφ, ρε Δημήτρη. Αλήθεια είναι. Αυτό είναι. Κοίταξε, κοίταξε. Άσχετα τι λέμε εμείς, έτσι. Το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει ο Λουτσέσκου. Έτσι, εμείς μπορούμε να λέμε, αλλά. Θα το κάνεις, θα σα πω κάτι και θα το κάνεις ανάλυση σε άλλη εκπομπή σου. Ναι. Για μένα ναι, από μικρό παιδί ο Μιχαηλίδης ήταν αριστερό χαφ. Και δεν ήταν αμυντικό. Εγώ έχω αριστερό, ακούσει, εγώ δεκάρι. Έχω ακούσει ότι ήταν. Μπράβο, ρε Κώστα. Έχω ακούσει ότι ήταν δεκάρι. Ναι. Αυτό γι' αυτό ακούσει. Λένε ότι ξέρει και μπάλα. Ναι, 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 αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Τώρα γιατί τον πήγανε στο μέλλον πίσω, δεν ξέρω τους λόγους. Εντάξει, και ο Μίτογλου, και ο Μίτογλου ήρθε στον ΠΑΟΚ Center 4 από τη Δόξα και τον έβαλε ο Λίμπρεξ, τον έβαλε να πούμε στόπερ και καθιερώθηκε στόπερ και έπεσε τα μεγαλύτερα αυτό. Παιχνίδια. Πώς, εντάξει. Το θυμάμαι, αυτό το θυμάμαι. Ναι. Πάμε τώρα που εκεί, δεκάρι ο Κωνσταντέλιας, δεξιά-αριστερά Τάισον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Tyson. Στην κορυφή εδώ έχω ένα... καλά ο Ζίβκοβιτς δεξιά πάντα. Ναι, και αριστερά ο Τάισον. Ναι, γιατί δεν βάζεις τον Ντεσπότο στα αριστερά. Εγώ ορίστε. Γιατί δεν βάζεις τον Ντεσπότο και βάζεις τον Τάισον. Είναι αργός, είναι αργός. Ναι. Αλλά έχει τρομερά στη μένα. Στη μένα έχει, ο άλλος κάνει διευθύνσεις. Έχει, αλλά όχι για την αρχή του αγώνα. Κωστά, θα ήθελα το χαφ τετράδα... θέλω... Συγγνώμη λίγο Δημήτρη για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Όταν θα φύγω εγώ αντεπίθεση, ναι. Θέλω να έχω τα άκρα μου γρήγορα. Ταχύτητα. Ταχύτητα. Να τρυπήσεις. Μπράβο, ναι. Να μπορώ να βγω. Ναι. Να βγω τα τέταρτα μία στον πράτο και τέλος. Να γίνει να φτάσει εκεί η μπάλα βέβαια. Αυτό, αυτό, ναι. Αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγελία που μιλείς τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω. Έλα Δημήτρη. Στην κορυφή θα ήθελα. Άλλο τη θέλω εγώ, αλλά θα χρησιμοποιήσει τον Μπράντον Τόμας. Θα ήθελα τον Στέφανο Τζίμα, αλλά όπως είπες... Δημήτρη, σας είπα, δεν έχει παιχνίδια. Δεν έχει παιχνίδια. Όχι από την αρχή του αγώνα. Α, συμφωνώ μαζί σου. Τον ήθελα γύρω στο 70. Σχολείο έχει. Γύρω στο 70-75. Αλλά και τα παιδιά του. Βλέπει Έλληνες, ακούει Έλληνες. Και κάνει αναγούλα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Τον έχεις βάλει ένα μάτς 20 λεπτά. 20 λεπτά. Σε βάζει γκολ στα 20 λεπτά αυτά που τον έβαλες. Και δεν μου το ξανακάνεις αλλαγή. Εμένα η απορία μου είναι άλλη. Γιατί το κάνει. Είναι... Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα γιατί το κάνει. Είναι σοβαρό το θέμα. Να απαντήσω εγώ με ερώτηση. Δεν θα απαντήσω. Πώς γίνεται, ρε Δημήτρη και Μιχάλη, ένας προπονητής που ξέρει ενδεχομένως ότι ο Τζίμας είναι καλύτερος ή ο Λίρατζης είναι καλύτερος ή ο Τσιγκάρας είναι καλύτερος. Δεν θέλει να νικήσει η ομάδα του. Το είπα εχθές. Δεν θέλει. Είναι πολλά, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Ποια είναι... λεφτά. Ο ένας παίρνει ένα 200 μετά πριν. Και τι σημασία. 1,5 εκατομμύριο. Μα θα νικήσει άμα βάλει τον καλύτερο. Ο προπονητής δεν θέλει να νικήσει. Δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει. Όχι.
Τι θα πούν οι μάνατζερ και ποιου παίκτε θα φέρουν οι μάνατζερ. Σου λέει και τα δώσει. Εδώ έχω εγώ στο συμβόλαιο 20 μάτς. Πάσε βάλω να παίξει 20 μάτς 25. Ναι. Τα είπε όλα, τα είπε όλα. Okay. Έγινε, Δημητρά. Τα είπε όλα ο Μιχάλης, θα τα έλεγα εγώ. Καλά, καλά, Δημητρά. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Εύχομαι να παίξουν πολύ καλή μπάλα. Αμήν. Εντάξει. Να για καλά. Να δούμε το αποτέλεσμα. Να σε καλά. Γεια σου, Δημήτρη, γεια σου. Πάμε στον επόμενο. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. 6-9-45-287 και 3 οκτάρια. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, αδερφέ, είσαι. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Α, η πρώτη ευκαιρία κάτι γκολ δεν πάω καρά. Αγόρι μου. Μην και πότε. Αγόρι μου. Άκου, άκου τώρα. Μιχαήλ, καλησπέρα και στο παλικάρι δίπλα. Κωνσταντίνος. Ναι. Τα χαιρετίσματά μου στη μεγάλη τη μορφή ο Μέγα τον Θανάση, τον Δημόπουλο και περαστικά όταν έχει τίποτα άκουσα γιατρό και τέτοια ήταν. Ναι, έχει ταλαιπωριέται. Έκανε μια επέμβαση και... Θανάση, σίδερο περαστικά ναι, να είναι ο Θανάσης. Ναι, σε όλο τον κόσμο. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Μιχάλη, άκουμε, εγώ θα διαφωνήσω. Λίγο με τον προηγούμενο ακροατή και συνοπαδόν μου, λίγο. Εγώ το Τζίμα το θέλω από την αρχή. Δεν έχει παιχνίδια. Σαν τριαντάφυλλο την άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν έχει παιχνίδια. Δεν έχει παιχνίδια. Παιχνίδια δεν έχει. Μιχάλη, εσύ το ξέρεις, η μπάλα Μιχάλη μου δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται, αλλά άμα δεν έχω... Άκου λίγο ρε αγάπη, άμα δεν έχω παιχνίδια στα πόδια μου δεν μπορώ να αποδώσω, να το ξέρεις. Οι προπονήσεις μόνο δεύτερα παιχνίδια θέλει. Λοιπόν, το ξαναλέω, Μιχάλη. Ναι. Η μπάλα το κατέχει στο αντικείμενο. Αν είσαι γυμνασμένος δεν έχεις πρόβλημα. Δεν θα είσαι το 100%, θα είσαι το 70%. Φτάνει. Είναι δύο φορές πάνω από αυτούς που βάζει. Λοιπόν, θέλεις διπλό στο Καραϊσκάκι που εγώ σου το λέω είτε με τζίμα είτε χωρίς διπλό είναι. Πες πάλι η πρώτη φάση να γίνει γκολ. Πες το πάλι η πρώτη φάση να γίνει γκολ. Διπλό είναι ρε μάγκες. Μοσκοβίταρος. Διπλό είναι το παιχνίδι. Άμα είναι διπλό ρε Μοσκοβίτη, θα σε κάνω σποτ τη Δευτέρα, να ξέρεις. Σποτάκι θα παίζεις όλη την ημέρα. Εγώ θα μιλήσω όταν δω την εντεκάδα. Θα μιλήσω τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν ξέρω τι θα κατεβάσει τώρα. Ό,τι και να λέω είναι μπλακή. Ούτε εντεκάδα, ούτε δωδεκάδα, ούτε δεκαεξάδα η παλιά. Λοιπόν, δεν. Ο ΠΑΟΚ θα κατέβει κάτι άλλο παιχνίδι, Μιχάλη, από ψυχολογικής άποψης το λέω. Δεν έχει καμία σχέση το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αυτό που παίζουμε μεθαύριο. Α, όποιος το αντιλαμβάνεται αυτό που λέω, καταλαβαίνει. 100% λοιπόν, σε αυτό είμαι μαζί σου. Άλλο παιχνίδι με την ΑΕΚ, άλλο παιχνίδι αυτό, 100%. Έχεις δίκιο. Εννοείται. Και θα πάει πολύ πιο, πώς θα σου πω, γυαλισμένο μάτι και ο ΠΑΟΚ από ότι δεν φαντάζεσαι. Και είναι και άλλο μάτς, ξέρετε λοιπόν, γιατί αυτοί παίζουν τρεις στο κέντρο. Τρεις στο κέντρο με δύο εμείς. Τώρα εκεί. Αυτό σου είπα πριν για τρία. Ναι, αυτοί τρεις παίζουν. 4-3-3. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Μπορεί να αλλάξει. Τι να πω τώρα, τι να αλλάξει. Καμιά κάλτσα μπορεί να αλλάξει. Δεν ξέρω. Τι να πω. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει, σου είπα ποιο είναι. Ποιο, το σιλιπάκι του. Όχι, εκτός από αυτό. Να μην βάλει τον Κωνσταντέλια και να βάλει τον Μουρκ τρίτο χαφ. Όχι, ρε, μα δεν βάλει τον Κωνσταντέλια. Πάει τελείω. Ποιο θα κάνει την μπάλα. Ποιο θα κάνει την μπάλα, Κωνσταντέλια. Θα του βάλει μετά για να του βρει κουρασμένου. Το σκορπίζω θα είναι. Άντε και στον επόμενο! Φιλάκια μου σκοπίτι, φιλάκια. 0-0 θα είναι, αφού θα είναι βράχος εκεί ο Μπάμπα και ο Κουλιαράκης. Κώστα, όπως το πιστεύω, εγώ το πιστεύεις και εσύ, άστο. Θέλουμε να το πιστεύουμε. Θέλουμε να το πιστεύουμε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Εγώ θα δω εντεκάδα και μετά μιλήσω. Τελευταίος πριν το διάλειμμα. Γεια σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Ναι. Ωραία. Πεχταρά, Δημόπουλε, να σε πάω λίγο πίσω μακριά στο 92. Για πες γιατί δεν είναι εδώ. Μιχάλη Οντιάδη έχω βασικό εξτρέμ σήμερα. Και Κωνσταντίνο. Να σου πω. Αλλά σ' ακούει, σ' ακούει. Δεν πειράζει, σ' ακούει, σ' ακούει. Αδερφέ, είναι λίγο αδιάθετος να πούμε και όλα καλά. Λοιπόν, περαστικά σε όλους. Τι έχει γίνει το 92, δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει παγκοσμίως. Για πες. Έχουν σκοράρει και τα τρία τα αδέρφια στην ίδια αγωνιστική. Έχει βάλει ο Φωνιάς γκολ στον Αθηναϊκό με τις Σέρες. Ναι. Έχει βάλει γκολ ο δικός μας που λείπει με τον Ηρακλή 2-2. Με τον Πανιόνιο πρέπει να έπαιζε. Και έχει το 92 νομίζω. Ή 92 ή 93. Όχι. Μία από τις δύο το φωνιές. 92 ο Θανάης ήταν στον ΠΑΟΚ μαζί μου.
Δεν ήταν στον Ηρακλή τότε. Όχι, το 90, αφού το 92 Δεκέμβριο εγώ έφυγα από τον ΠΑΟΚ. Ναι, κατάλαβες. Ένας χρόνος πριν μπορεί να είναι. Ναι, δεν το 91, το 91 ήταν στον Ηρακλή. Το 91 ήταν στον Ηρακλή. Άρα τότε έγινε αυτό. Ναι. Ναι. Τότε θα γίνει. Ναι. Και τα τρία τα αδέρφια σε μια σεζόν, σε μια αγωνιστική έχουν σκοράρει. Εντάξει, ο άλλος και... έχει σκοράρει σε όλα τα γήπεδα, αδερφέ. Εντάξει τώρα. Λογικό είναι να συνέπεισε με κάποιο γκολ του αδερφού του. Ναι. Λογικό. Αφού συνέχεια σκοράριζε, άστο τώρα. Τα παστέλωνε κάθε Κυριακή. Ο Φωνιάς, ήταν Φωνιάς, το λέει και η λέξη τώρα. Τι να λέμε. Καλά, άστο Φωνιάς, ναι. Άστο να μεγάλη προσοχή. Ο Φούκος που έπαιζε. Ο Φούκος που έπαιζε. Ο Φούκος είναι ο Σπύρος. Ναι. Ο Σπύρος έπαιζε στον Εθνικό τότε. Εθνικό, μάλιστα. Εθνικό Πειραιός. Ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι σαν ποδόσφαιρο άνθρωπος που είσαι εσύ. Ο Δεσπεράδρομος δεν είναι. Γιατί έχουν καταργήσει τα δεκάρια. Και γιατί ζητάνε από τα δεκάρια όσα καλύρωψη υπάρχουν και αν υπάρχουν και από τα center for να γυρνάνε να μακάρουν και να τα δεκάρια κάνουν. Δεν τα καταργήσαν, αδερφέ. Άμα έχεις γρήγορα αριστερά extreme, παίζεις με 10. Άμα και παίζει και 4-3-3, αυτό που κάνει ο Φορτούνης. Το δεκάρι δεν είναι ο Φορτούνης. Το καταργήσαν τον Φορτούνη. Παίζει ο Φορτούνης, αλλά έχει τα χάφη εκεί που βγαίνουν. Μάνταλος. Ναι, Μάνταλος. Δεν τα κατεργήσανε. Τα κατεργήσανε όσοι δεν έχουν δεξί και αριστερό χάφ γρήγορους. Όσοι έχουν γρήγορους, η Μπαρσελόνα του κατακατέρει το δεκάρι. Έχει τα μαυράκια εκεί το 16χρονο τώρα σφεντόνα. Σφεντόνα. Δεν τα κατεργήσανε. Κατεργήσανε, παίξαν άλλο σύστημα. Να ξέρεις, ο Λουτσέσκου παίζει αυτό το σύστημα γιατί δεν έχει αυτούς τους παίχτες που λέω εγώ. Ποιους παίχτες δεν έχει, δηλαδή. Τι παίχτη δεν έχει και παίζει έτσι. Δεκάρι. Δεκάρι. Το επιθετικό χάφ το βάζει. Δεκάρι δεν είναι, τι είναι ο Κωνσταντέλιας, εξτρέμι είναι. Ο Κωνσταντέλιας είναι δεκάρι, αλλά θέλεις και δύο χαφ να παίξεις με τον Κωνσταντέλια και ένα αμυντικό χαφ από πίσω του. Να παίξεις δηλαδή 4-3-3 μου λες. Αυτό που είπαμε πριν. Με δύο εξάρια πίσω, να παίξεις με τσιγκάρα με ιτέ. Κωνσταντίνε, αυτό δεν είπα τώρα, δεν παίζει ο Λουτσέσκου αυτό το σύστημα. Αυτό λέω. Δεν θέλει να το παίξει, όχι ότι δεν έχει δεκάρι. Ναι, όχι. Έχει δεκάρι. Έχει δεκάρι, αλλά το βάζει επιθετικό χαφ γιατί. Ναι. Βάζει άλλο σύστημα, παιδί μου. Στην τακτική του. Αυτό λέω. Ωραία. Και θέλω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση και να κλείσω. Τι βλέπεις, για ποιος θα πέσει, όχι ποιος θα το πάρει, ποιοι θα πέσουνε. Για κάνουν ρίσιν ακόμα, ρε αδερφέ. Έχει τα play out. Τώρα που κάνανε πρώτες νίκες ο Βόλος και ο Ατρόμητος και την προηγούμενη αγωνιστική έκανε πρώτη νίκη ο Πανετολικός, μπέρδεψε λίγο αυτό. Μην ξεχνάμε τον Ιανουάριο έχει μεταγραφές. Το πάνω κάτω μπορεί να γίνει. Ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, τι θα πάρουν αυτές οι ομάδες. Έχει τα play out. Έχει ακόμα πολύ πράγμα, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε είναι να... όλοι κοντά τώρα. Αυτή τη στιγμή πουλάμε όλοι κοντά. Για μένα. Ναι, είναι πολύ πιθανό. Ο Βόλος έχει μπέο. Στο λέω από τώρα να ξέρεις. Και στη Διάδα η μία είναι η ΑΕΚ. Αυτά είναι τα μόνα σίγουρα πιστεύω. Για χαρά. Να σε καλά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο 107 και 4. Αποδεσμεύτηκε ο Κωνσταντίνος. Είμαι μόνος εγώ. 2-87-23-10-287-888. Τηλεφωνικό κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Και πάμε να μην περιμένουν γραμμούλες. Έλα, καλησπέρα. Ακόμα δεν έχει βγει τίποτα από το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Θα σε ενημερώσουμε, έτσι. Να είστε stand-by. Έλα, καλησπέρα. 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 Εγώ μιλάω. Ναι. Έχω ένα παράπονο από την ομάδα, από το Αμπερντίν. Δεν μου άρεσε καθόλου όταν έβαλε τον κόλλο ο Βιερίνη. Ο Ερνόε ξέρει ότι έχουμε 5-6 λεπτά ακόμα για να πάρουμε το διπλό, πηγαίνει και πανηγυρίζει και χάνουμε ένα λεπτό. Οι μεγάλες ομάδες εγώ που βλέπω στην Ευρώπη, τέτοια πανηγύρια δεν κάνουν. Δεν ξέρω τη γνώμη σου γιατί είσαι και... Εντάξει ρε αδερφέ, το πανηγύρισε γιατί εκεί είναι πρόκριση στους... Περάσαμε, κατάλαβες, γιατί την Αμπερτίν φοβόμασταν. Γιατί όταν είχαμε Αμπερτίν εκτός, Αμπερτίν μέσα στην Τούμπα, κατάλαβες. Άμα έπαιρνε δύο μας χτύπα ξύλο η Αμπερτίν. Δεν με κατάλαβες, το 2-2 πανηγυρίζει. Ναι, με το χ. Με το χ. Με το χ είναι πρόκριση, άδερφε. Το χ είναι πρόκριση. Όχι για την πρώτη θέση. Όχι για την πρώτη θέση. Ναι, δεν το ήξερε κάποιος ότι πάμε να βάλουμε και τρίτο γκολ, αδερφέ. Αλλά αυτός πανηγύρισε γιατί έβαλε το 2-2 και πήραμε πρόκριση εκεί μέσα. Κατάλαβες, τελείωσε η πρόκριση εκεί μέσα. Το χ, τέλος. Ναι, σίγουρα. Γι' αυτό πανηγύρισε. Όσο για το Τζίμα και τον προπονητή που λέμε, εγώ πιστεύω άμα ήταν για να παίξει θα τον έβαζε. Πολύ καλός είναι ο μικρός, αλλά νομίζω ακόμα είναι μικρός. Νομίζω.
Δεν υπάρχει ηλικία σε αυτό το πράγμα, αδερφέ. Είναι καλό και παίζει. Ξέρουμε πώς λειτουργεί ο Λουτσέσκου. Άκου λίγο. Παίζει. Ο Τζίμας είναι 18 χρονών αυτή τη στιγμή. Έτσι. 16-17 είναι. 17 στα 18. Ναι. 17 στα 18. Λοιπόν, έπαιξε, δεν έπαιξε. Τον είδαμε, δεν τον είδαμε. Τι πάει να πει τώρα αυτό. Αφού πολύ, είδαμε... πολύ λίγο τον έχουμε δει. 20 λεπτά. Και πέρσι τον έβαλε. Και πέρσι τον έβαλε, αδερφέ. Έτσι. Είδαμε δηλαδή ότι είναι. Και εγώ θέλω να παίζει ο Τζίμας. Πολύ καλό τάδε. Δηλαδή, αξίζει να παίξει και δεν τον βγάζει ο προπονητής. Δεν νομίζω. Εσύ λες ότι δεν αξίζει να παίζει, δηλαδή. Όχι, με την κρίση του προπονητή πηγαίνω. Εγώ δεν είμαι προπονητής. Με την κρίση του προπονητή δεν αξίζει να παίζει κανένα σου το λίρα της, αδερφέ. Που έπαιζε ένα χρόνο και ήταν καλύτερος παίκτης. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Το Τσιγκάρα πέρσι δεν τον έδωσε δανεικό. Τον έδωσε, ναι, βέβαια. Τι να λέμε τώρα δεν θέλω να μιλήσω. Άστο τώρα. Δεν θέλω. Βέβαια, ξέρουμε ότι δουλεύει πιο πολύ με ξένους, δεν θέλει, ναι. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Μακάρι να κερδίζει και ας κάνει ό,τι θέλει, αδερφέ. Να κερδίζει όμως. Αυτό λέω και εγώ. Να κερδίζει όμως. Αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέω και εγώ, να κερδίσει. Έτσι. Μαζί σου είμαι. Με την νίκη την Κυριακή. Μόνο να είσαι καλά, ρε, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Για χαρά. Καλό απόγευμα. Για. Πάμε στον επόμενο, έλα, καλησπέρα. Ναι. Ναι, Μιχαλή. Για χαρά. Τι κάνεις, αγόρι μου. Σταυράκο, έλα ρε Σταυράκο, σε κατάλαβα τώρα. Έχει λίγο κενό. Από Νέα Υόρκη, παίρνεις κενό θα έχει. Τι θα έχει. Ναι, μπαίνουν άλλοι στη γραμμή. Μάλιστα. Έλα, και, τώρα σε ακούω. Και δεν είπατε και στο φίλο δίπλα. Έφυγε μόνος έμεινα. Έμεινα μόνος. Θα το πάρω το μάτς μόνος μου που λέμε, αυτό είναι. Θα το πάρω μόνος μου, δεν καταλαβαίνω κανέναν. Σταύρο μου. Και εγώ μόνος μου είμαι. Μόνος μου. Τι να κάνω. Έτσι είναι. Έτσι. Άρα Μιχάλη. Κοίταξε, sorry για χθες. Δεν ήθελα να... Δεν πειράζει, αδερφέ. Εντάξει. Τι sorry. Δεν ζητάς συγγνώμη. Δεν ζητάς συγγνώμη τώρα. Εντάξει. Είναι λίγο μακριά η Νέα Υόρκη. Τι να κάνουμε τώρα. Και με τις γραμμές έχουμε πολλές γραμμές εδώ και γίνεται χαμός. Πάω πια στη γραμμή. Εντάξει, τώρα μιλάει και ο άλλος λίγο παραπάνω. Και πού να ξέρουμε ότι είσαι εσύ στη γραμμή από τη Νέα Υόρκη, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αυτό. Απλά. Θα στέλνω μήνυμα στην εκπομπή ότι παίρνω. Τίποτα, δεν βγήκε απόψε τίποτα. Έλα, δεν άκουσα. Επανέλαβε. Απόφαση δεν βγήκε τίποτα. Όχι, περιμένουμε. Περιμένουμε. Εγώ, Σταύρε, να σε πω την αλήθεια, δεν περιμένω να βγει σήμερα η απόφαση. Θα σας πω την αλήθεια. Έτσι. Δεν περιμένω να δω. Όχι. Ούτε εγώ. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει κόσμο μέσα εκεί πέρα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, άμα είναι να βγάλουν την απόφαση, θα την βγάλουν τη Δευτέρα. Για να παίξει με κόσμο Ολυμπιακό στην Κυριακή και τη Δευτέρα να βγάλουν την απόφαση. Αυτό είναι. Ναι, αλλά μετά δεν παίζει Λαμία και ΑΕΚ είναι. Πάει Λαμία και ΑΕΚ τότε μετά χωρίς κόσμο, να ξέρεις. Άμα βγει κατά του Ολυμπιακού, βγαίνει. Ναι. Έγινε, Σταύρο μου, δεν μπορώ να σε ακούσω, αδερφέ, δεν σε ακούω καλά. Να σε καλά, πολλά φιλιά. Φιλάκια, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, έλα, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα, ναι. Ένα έχω να πω για τον Ρουμάνο αρχιτέκτονα. Και τον Γιαννούλη δεν τον ήθελε. Και ο Γιαννούλης πήρε μεταγραφή με 10 εκατομμύρια. Ο Γιαννούλη, εμείς φωνάζαμε με το Θανάση, αδερφέ. Φωνάζαμε συνέχεια, βάλ τον μέσα. Αυτό... Κάθε μέρα αυτό λέγαμε. Βάλ τον να παίξει. Αυτό λέω ρε Μιχάλη. Ο άνθρωπος είναι. Τρώει τα αετόπουλα με τα πούπουλα που λένε. Ναι. Δεν θέλει Ελληνάκια. Αυτά τα Ελληνάκια θα κατακλείσουν την Ευρώπη και αυτός δεν τους θέλει. Ό,τι και να πούμε, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Εχθές έπρεπε να φύγει. Αυτά είχα να πω. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Πάμε στον επόμενο, έλα, καλησπέρα. Εντάξει, απόψεις τώρα είναι. Έλα. Έλα ρε γιγαντά. Έλα αδερφέ. Ο Χρήστος είμαι, την κάνεις. Έλα Χριστάρα, καλά. Περαστικά στο φίλο μου το Θανάση, Σιδερένιος. Μας ακούει. Πιστεύω να επανέλθει στο συντομότερο δυνατό. Τη Δευτέρα θα είναι εδώ, μωρέ. Εντάξει τώρα, λίγο πονούσε τώρα, πήρε κάτι παυσίμωνα, τέτοια ο άνθρωπος τώρα ταλαιπωρία. Λοιπόν, Μιχάλη μου, να σου πω κάτι που λες για τα μπακ. Η Εθνική Γαλλίας έχει ψηλά μπακ, να ξέρεις.
Δεν έχει σημασία αν είναι κοντός ή ψηλός τα μπακ. Τώρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι ανάλογα. Μπορεί ένας ψηλός να είναι, ένας ψηλός να είναι γρήγορος και τεχνίτης. Μπορεί ένας ψηλός, ας πούμε, να είναι αργός. Εγώ μιλάω για αμυντικογενές, ρε αδερφέ. Την ώρα που θα πάρει κάποιος γρήγορος στην μπάλα. Να σου πω ένα παιχταρά, τον Αμπιντάλ. Αυτός είναι ένα, ρε αδερφέ. Να σε πω κάτι. Άμα βρεθείς με κανένα κοντό γρήγορο εκεί πέρα, θα τον κάνει. Ξέρεις, θα τον κάνει τώρα. Τώρα τι, δηλαδή, αυτά που ξέρουμε να τα ξεχάσουμε. Αυτό είναι. Τι να λέμε τώρα, να τα αλλάξουμε δηλαδή. Ο Μπάμπα είναι ο καλύτερος παίκτης μέσα στο χορτάρι αυτή τη στιγμή από την αρχή τη σεζόν. Ο Μπάμπα. Πού είναι? Για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Μπάμπα. Και γρήγορος και τεχνίτης και μπουκαδόρος και απ' όλα. Είναι ένα σύγχρονο μπακ, φίλε, ο Μπάμπα. Μακάρι να βρίσκαμε και από την άλλη πλευρά ένα δεξί μπακ. Τέτοιο σαν τον Μπάμπα. Λοιπόν, συμφωνώ, φίλε, μέχρι κεραίας στο θέμα του Λίρατζη. Είναι πολύ αδικημένος. Ο μικρός ο Λίρατζης είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τεχνίτης, ξέρει τη γραμμή να την παίζει όλη την πλευρά. Κάπου τον έχει αδικήσει ο προπονητής. Εγώ δεν θα βγάλω άχρηστο τον προπονητή, όπως κάνουν μερικοί που το λένε άχρηστο. Εγώ πιστεύω είναι ένας σοβαρός προπονητής ο Λουτσέσκου, αλλά έχει μερικά κολλήματα ο Λουτσέσκου. Και για μένα, αν θέλουμε να πάμε στο Καραϊσκάκι με θετική ενέργεια, και θετική σκέψη, να μην βγαίνουμε να γκρινιάζουμε τρεις μέρες πριν το ντερμπί. Κανένα πρωτάθλημα δεν κατακτήθηκε αν δεν είμαστε μία γροθιά και μία οικογένεια όλοι μαζί. Διοίκηση, κόσμος και παίχτες. Λοιπόν, εάν δεν είμαστε μία οικογένεια όλοι, το ξέρεις αυτό, και από τη ζωή που κάνουμε γενικώς και έξω που είμαστε, και στην καθημερινότητά μας, πρέπει να είμαστε μια οικογένεια. Ναι. Όπως κατακτήσαμε τον Νταβ το 19, έτσι πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να πάμε μακριά, Μιχάλη. Ναι. Έτσι και γκρινιάζουμε συνέχεια. Μας θέλει ο προπονητής, μας θέλει ο ένας, μας θέλει ο άλλος. Δεν θα πάμε μπροστά. Όσον αφορά και το Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, ίσως από η μεγαλύτερη προσωπικότητα που έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ για μένα. Εθνική Πορτογαλίας, συμπαίχτης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, μας έχει ξελασπώσει 100.000 φορές. Θυμίσου τον τελικό μέσα στο ΟΑΚΑ που έβαλε την κολάρα από φάουλ. Αδερφέ, καλά είναι όλα αυτά που λες, αλλά να σε πω. Τεράστια προσωπικότητα. Ναι, εγώ δεν μ' αναφιβάλλει κανένας από το που λες. Αλλά κάποτε τελειώνει το ποδόσφαιρο, ρε αδερφέ. Ρε, εσύ, Μιχαλή. Έτσι πως με το λες, σαν να λες μέχρι 50 θα παίζει μπάλα. Κάποτε τελειώνει το ποδόσφαιρο, ρε αδερφέ. Όχι, κάποια στιγμή. Δηλαδή συμφωνείς ότι. Συγγνώμη. Συμφωνείς ότι μέχρι με την Κυριακή δηλαδή έπρεπε να το βάλει που τον έβαλε μες στην ΑΕΚ. Συμφωνείς. Όχι. Αυτό λέω, ρε Χριστάρα μου. Αυτό λέω. Δεν συμφωνώ. Ότι έχει κάνει ο Βιερίνια, σε να ξέρω εγώ. Για τον ΠΑΟΚ και για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, ο Βιερίνια είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα για να αποσπορέσει τη φανέλα. Δεν αφιβάλλει κανένας αυτό που λες. Και στο ψυχολογικό κομμάτι είναι ο μόνος που εψυχώνει όλη την ομάδα, φίλε. Όλη την ομάδα. Δεν αφιβάλλει κανένας με αυτό που λες και συμφωνούν όλοι. Ναι. Αλλά εγώ συμφωνώ για την εντεκάδα, αδερφέ. Εκεί πάει το θέμα όλο. Εγώ θέλω να κερδίσω. Ευχαριστώ πολύ. Για το θέμα Τζίμα. Ναι. Ο Τζίμας πρέπει να παίζει στα εντός έδρας παιχνίδια εδώ μέσα στην Τούμπα. Δεν ξέρω πού θα παίζει, θέλει παιχνίδια στα πόδια του. Θέλει παιχνίδια, αλλά επειδή είναι ψηλό παιδί, πολύ δυνατό, είναι για να σπάει τις κλειστές άμυνες. Αυτό που λέγαμε. Το αχ να το κάνει γκολ. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Σαμάτα, ούτε και με τον Μπράντον. Είναι εννιάρι κλασικό, δεννιάρι παλιά κοπή που λέγαμε. Ο Τζίμας. Λοιπόν, και χαιρετίσματα πολλά στο Σταύρο που είναι μεγάλη δύναμη στη Νέα Υόρκη και μας ακούει πάντα. Είναι πολύ καλό παλικάρι. Παλίκαρος είναι. Λοιπόν, φιλιά πολλά και με τη νίκη να και με καλά, δύναμη μου, και με μια γροθιά να πάμε όλοι μαζί να νικήσουμε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα.
Έλα ρε Μιχάλη, με ενώτη εδώ πέρα. Έλα ρε με ενώτη. Λοιπόν, εντάξει, πάλι τα ίδια θα πούμε, μία από τα ίδια. Εντάξει. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι κομβικό παιχνίδι, πρέπει να το κερδίσουμε και στο χειρότερο να μην χάσουμε. Έτσι. Γιατί αν χάσουμε, προτάσουμε πάπαλα. Μενώτη. Ναι. Εγώ πρώτα θέλω να παίξω μπάλα, φίλε, να βγάλω πάθος, δηλαδή να με δείξει εμένα προσωπικά και εσάς φυσικά που θα βλέπετε το μάτσο όλα τα παουκτάκια, ότι προσπαθούμε να το πάρουμε. Δηλαδή, άμα δω κάποιος, η ομάδα ότι προσπαθεί, εγώ θα πω ναι, πάλι είστε παλικάρια. Μη δω αυτό ότι είναι παρένθεση, την έβγαλα την ΑΕΚ, να μην το ξαναδώ ποτέ. Δηλαδή, άμα δω ότι προσπαθεί η ομάδα, χάνει ευκαιρίες, τα δίνει όλα και είμαστε άτοικοι, εντάξει, παίζει και αυτός ο παράγοντας. Εντάξει, την ατυχία τη δέχεσαι. Σε πονάζει την αγορά, αλλά την δέχεσαι γιατί λες από ατυχία έχασα. Δεν έχασα από κατεβασμένα βρακιά. Έτσι, όπως ακριβώς. Με την ΑΕΚ και με τον Όφη. Συμφωνώ απόλυτα. Και οι δύο ήττες αυτές ήταν κατεβασμένα βρακιά. Δεν είδαμε κανένα ΠΑΟΚ. Μια φάση δεν έκανε τίποτα. Ένας ΠΑΟΚ άνω κάτω, αναμπουμπούλα, ό,τι να είναι, όπου να είναι. Φεύγουμε, κατεβαίνουμε, ανεβαίνουμε όλοι μαζί και δεν ξέρουμε τι παίζουμε, τι σύστημα παίζουμε και σαν να παίζουν μεταξύ τους για πρώτη φορά και σαν να μην γνωρίζονται και σαν να είναι ξένοι. Αυτός ο ΠΑΟΚ σε τρελάνει το μυαλό και λες να πούμε δεν είναι ΠΑΟΚ αυτός. Αν δούμε καλό ΠΑΟΚ και αποτυχία χάσω, αυτό το δέχεται ο λαός, το αναγνωρίζει και θα το χειροκροτήσει ο λαός. Και τώρα που το λέω αυτό να σε θυμίσω να πούμε στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ Μιχάλη που είχαμε παίξει να πούμε κάτω που είχαμε χάσει γκολ με τον γκολ του Πίτα 1-0 που ήταν ένας ΠΑΟΚ να τον πει σε ένα ποτήρι νερό που είχατε παίξει μπαλάρα να πούμε και η ευκαιρία μία πίσω από την άλλη και στο τέλος παρόλο που είμαστε απεγραμμένοι, πληγωμένοι, δακρυσμένοι γιατί χάσαμε εκείνο το παιχνίδι που ήταν κομβικό. Που ήταν και που εκείνο το παιχνίδι σηματοδοτούσε όλο το πρωτάθλημα και το πήρε η Λάρισα και σας φωνάξαμε στο τέλος του αγώνα. Αν θυμάσαι καλά, εκεί, άμα θυμάσαι, και σας χειροκροτούσαμε. Ναι, εκεί άμα θυμάσαι, είναι διπλό ναι. Αυτό. Είναι διπλό το έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το σου του πήρε. Ήταν έμεσο και πάει και πέσει. Όχι, δεν έκανε προσόν. Ακούμπησε την μπάλα με το χέρι και μπήκε η μπάλα μέσα. Ακούμπησε, ναι. Και το κατακύρωσε. Δεν έπρεπε να την ακουμπήσει. Άμα δεν την ακουμπούσε. Ήταν out. Άμα δεν την ακουμπούσε, ήταν out. Ναι, ρε. Ήταν λάθος συνεννόηση μεταξύ σας. Δεν συνεννοηθήκατε το τύπος με τον τερματοφύλακα. Το λέγαμε, είναι διπλό. Τον είπαμε, το Γιάννη είναι διπλό. Τον είχαμε πει είναι διπλό. Είναι στεκτοδός εκείνο που κάνει το λάθος ο Γιάννης. Τώρα δεν ήθελε να το κάνει. Εντάξει. Δεν ξέρω εγώ, μπερδεύτηκε, τάχασε, τι να πω. Εντάξει, γιατί εκείνη ήταν ήττα πληγή, ήττα πρωταθλήματος. Το τι στεναχώρια βγάλαμε όταν γυρνούσαμε, Μιχάλη, γιατί ήταν ένας ΠΑΟΚ να τον πιει σε ένα ποτήρι νερό. Εντάξει, χάσαμε πολλές ευκαιρίες τώρα. Δοκάρι είχαμε, ο Λαγωνίδης τετατέτ. Προμπόκης τετατέτ. Προμπόκης, καρτάδος ευκαιρίες. Την πρίξαμε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε πάθει πλάκα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, μας περιφρονούσαν τα ΜΑΤ. Και με πιάνει ένας να πούμε από τα μπάς μου, λέει ρε φιλαράκι, γιατί τότε ήσασταν νεοφερμένοι παίκτες, δεν σας ξέρανε, μετά, σένα το Λαγωνίδη. Μετά από την ΑΕΚ με κάλεσε ο Γεωργιάδης, ο Αντώνης, ο αείμνηστος στην Εθνική. Ο Γεωργιάδης, στην Εθνική. Μετά από την ΑΕΚ με κάλεσε Εθνική, ναι. Ναι, βρε, ήταν, παίξατε παλάρα, ρε, και κάναμε μια ήττα δώρο στην ΑΕΚ. Και μας έκοψε εμάς η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, έτσι. Με πιάνει αυτός από τα μάτια από δίπλα, με λέει ρε φιλαράκι, να σε ρωτήσω, αυτό το εξάρι ποιος παίκτης είναι, πώς το λένε να πούμε. Λέω Λαγωνίδης, ημερώσει και το Λαγωνίδη. Γιατί ο Λαγωνίδης ήταν, ήσασταν όλοι καλοί, αλλά ο Λαγωνίδης στο κέντρο του είχε εκτόχει ανακατώσει, τους είχε βγάλει την ψυχή, ήταν μηχανάκια στα μάτια του. Και λέω Λαγωνίδης, τι είναι αυτός μου λέει, λέω τώρα το φέραμε και αυτά. Πού μου λέει, τι είναι αυτός ρε φωτιά. Λέω ρε όλη φωτιά είναι, εμείς τους παίκτες που φέρουμε και από τα χωριά γίνονται φωτιά γιατί του πάει είναι Βιετνάμ. Έστω είπα και γελούσε, πού μου λέει, τι είσαι εσείς οι παοξίδες. Τέλος πάντων, τώρα όσο για το μάτς με τον Ολυμπιακό, πρέπει να μην χάσω. Αν όχι να κερδίσω, να μην χάσω. Γιατί Μιχάλη, να μετά, παίξω μπάλα, άμα παίξω, να πάω εδώ, πίσω. Μενώτη, να ξέρεις ότι άμα παίξω μπάλα θα πάρω αποτέλεσμα. Αυτό. Τίποτα. Να πλαδώσουν. Αυτό σου λέω. Άμα παίξουν σαν ΠΑΟΚ από τα προηγούμενα μάτσα αυτά να πιάσουν ένα τέτοιο ρυθμό, δεν έχουν να φοβηθώ τίποτα. Αλλά άμα πιάσω το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αυτό το ρυθμό πρέπει να πιάσει. Μακάρι. Και να κάνω και το διπλό και να μπω σφύρα στο πρωτάθλημα. Γιατί μετά σε περίπτωση διπλού μπαίνω σφύρα στο πρωτάθλημα και δηλώνω πάω για πρωτάθλημα. Και ταρακουνιέται όλη η Αθήνα. Και πρέπει να το κάνει αυτό. Νωρίς είναι ακόμα.
Νωρίς είναι, αλλά η καλή μέρα λέει από το πρωί φαίνεται. Και επειδή εμείς δεν έχουμε την ευκαιρία και το περιθώριο να κάνουμε στραβές όπως αυτοί, γιατί έχουν τα σφυριγματάκια τους, τα ψίχουλα ξέρουν ότι θα τα πάρουν αυτοί. Τα είπες όλα, τα είπες όλα, καλό βράδυ, καλό βράδυ, περιμένουν γραμμούλες. Ναι, ναι, να σου πω, να το τελειώσω. Από αυτά τα ψίχουλα είμαι μείον 4 βαθμούς. Κατάλαβες αυτά τα ψίχουλα τι ρόλο παίζουν. Ναι. Γι' αυτό δεν έχω το δικαίωμα να κάνω απώλειες. Πιστεύω την Κυριακή με την νίκη Παοκάρα Γεράδο Μασάμε και Λουτσέσκου. Κάνε τα κουμάτα σου, κάνε τα μαγικά σου. Είσαι ωραίος ρε Μενώτη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο, όλα τα είπες όλα Μενώτη. Πάμε στον επόμενο, έλα καλησπέρα. Ναι. Γεια σου ρε Μιχάλη. Γεια χαρά. Έλα Μάριος. Έλα ρε αγόρμη. Άρε με ενώ την καταιγίδα της Ελλάδας. Ναι. Ασταμάτητος, ασταμάτητος. Είσαι μορφή να πω. Ασταμάτητος σου, ασταμάτητος. Είσαι όλο το παδικό κίνημα είσαι. Ναι. Αλλά ρε με ενώ την αστραγορέσω την Κυριακή να πηγαίνω και εγώ για πρωτάθλημα, γιατί θα είμαστε μαζί στην ίδια θέση. Στην ίδια θέση θα είμαστε. Εντάξει, αυτό άσε με να έχω λίγο μέσα στο μυαλό μου κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Δεν είναι λοιπόν, Ολυμπιακός αυτός που δεν παίζεται αδερφέ, να ξέρεις. Αλλά άμα πάω όπως έπαιξα μέχρι στην ΑΕΚ, εντάξει, έτσι άμα πάω θα έχω πρόβλημα. Θανάση δεν ήρθε σήμερα να δήλωσε κόλλημα γιατί παίζεται με τον Ολυμπιακό. Όχι ρε, τι κόλλημα, ο άνθρωπος έχει πρόβλημα ρε, πρόβλημα. Έκανε μια επέμβαση πίσω. Περαστικά του. Άκου ένα σενάριο, Μιχάλη, να με πεις τώρα πώς φαίνεται. Ναι. Ο Τζίμας δεν παίζει φέτος, τώρα ξέχασε το. Τώρα ξέρουμε γιατί δεν παίζει, μιλάμε τα ίδια και τα ίδια. Ναι. Γιατί είναι έτσι αυτός. Λοιπόν, δίνεις τον Τζίμα στον Μασαραϊκό. Ναι. Που έχει τον Γκαρσία. Όπως έβαζα τον Αθανασιάδη. Όπως έδωσα τον Αθανασιάδη παλιά, ναι. Να πάρει 1000 λεπτά συμμετοχή. Ναι. Το λες τώρα, τον πιάνεις στον άλλον. Δεν πας αναγκός τώρα. Εντάξει, θα μην γελιόμαστε. Δικιά σου ομάδα. Έχεις καλές σχέσεις. Δεν κακό αυτό. Ναι. Όλοι έχουν καλές σχέσεις με κάποιους. Λοιπόν, και του λες πάρε και αυτά τα λεφτά. Πάρε τον Τζίμα Δανικό 6 μήνες και δώσε μου τον Άλεξιτς. Γιατί να πάω να ψάξω γενάρια συντερφού και δεν παίρνεις τον Άλεξιτς που τον ξέρεις και ξέρει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Και του χρόνου έλα να πεις ρε Τζίμα, έχεις κάνει και 7-8 γκολ να πούμε με τον Γκαρσία προπονητή και να παίξει μπάλα στο πάγο. Δηλαδή είναι καλό σενάριο αυτό. Εντάξει τώρα αυτό τα σκάουτινγκ τώρα, άμα τον πούνε ότι πρέπει να τον πάρεις, θα τον πάρει. Ρε, αδερφέ, αλλά εντάξει τώρα να σε πω κάτι ο Σαμπίδης. Τι θα πει ο Σαμπίδης, ποιος θα δώσει τα χρήματα, εγώ. Για παράδειγμα σου λέω ρε παιδί μου, πας και παίρνεις ένα παίχτη. Ναι, συμφωνώ ρε αδερφέ, γιατί δεν έχει παίχτες να πάρεις τώρα, να σε πω κάτι. Όχι ο Πάο. Ναι. Όχι ο Πάο, δηλαδή και η δικιά μου ομάδα έχει πάρει κάποιους παίχτες δηλαδή τώρα. Να πάρει εδώ, δεν πας μακριά τώρα. Πέρσι πήραμε τον Μήτρο, τον πλήρωσε όλες 600 χιλιάρια και έπαιξε να πούμε 25 λεπτά. Ναι, έχεις δίκιο. Περπατούσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η μαγιά να είναι να πάρει κάποιον. Και αυτό τον παίχτη, αδερφέ, να σε πω κάτι, το γούσταρα πολύ αυτό τον παίχτη. Όταν έπαιζε με την εθνική, πάντα έβαζε πλάτη, γυρνούσε, έβαζε γκολ. Μ' άρεσε αυτό ο παίχτη. Με εσά δεν έκανε τίποτα, περπάτωσε. Τώρα τι γίνεται και τι δεν γίνεται, δεν ξέρω. Δεν μπορούσε, όταν ήρθε τελειωμένο ο Μητρογλουσσοτάρη. Να σε πω κάτι, δεν μπορεί να ξεχάσει τον ποδόσφαιρο και νέο ήταν, δεν ήταν μεγάλο, αδερφέ. Προπονεί δεν έκανε. Εγώ έμαθα ότι έφτιαχνε. Άλλα έφτιαχνε να πούμε. Μπερμπάτης ήταν στα γούστα αυτό. Έτσι. Έγινε αδερφέ. Θέλω να σου πω η μαγιά για να πάρεις ένα. Ολοκλήρωσε να πάω και να πάρω και τον τελευταίο να πάω διάλειμμα. Αυτό θέλω να σου πω. Τη μαγιά για να πάρεις ένα παιχτή είναι πριν να έχει χρήμα τη Τυριακή. Άμα ο Άλεξ. Τι να το κάνω, ρε. Να σε πω κάτι. Τι να το κάνω τώρα εγώ, άμα δώσω τον παίχτη το τζίμα αυτόν και πάει να πούμε και μετά τον πουλήσω άλλο 100 εκατομμύρια. Τώρα πρέπει να τον κάνω. Εγώ να τον πάρω αυτή με 100 εκατομμύρια. Αυτά που λες εσύ τα λέω και εγώ, αδερφέ. Τα ίδια λέμε. Έτσι, αυτά, γεια σου. Να σε καλά, καλό απόγευμα. Βράδια σε μάλλον, καλό βράδυ. Πάμε, έλα στον επόμενο, καλησπέρα. Μιχάλη. Ναι. Έλα, τι γίνεται, Γιώργος πάω Ολλανδία εδώ πέρα. Έλα ρε παιχταρά μου, καλά. Λοιπόν, εσείς είστε η πιο δύσκολη εκπομπή για να πιάσει κάποιος γραμμή. Αφού γίνεται χαμός γίνεται, τι να κάνω ρε, δεν μπορώ να κάνω. Λοιπόν, εγώ όλα τα άλλα τα αναλύετε. Εγώ θέλω, επειδή εγώ θέλω το χρόνο μαζί σου να το αξιοποιώ διαφορετικά. Δεν βρίσκεις την ευκαιρία. Ναι. Γιατί θέλω να κάνω ρωτήσεις από τα παλιά. Ό,τι θέλεις ρώτα. Τι απέγινε ο Όσβαλτ, εκείνη η παιχτάρα ο Νορβηγός. Ναι, ήρθα εγώ. Νομίζω παίζατε μαζί. Ήρθα εγώ στον ΠΑΟ και τον έβγαλε ο. Ο Λίμπρεξ τον έβγαλε εκτός εντεκάδος τότε και έπαιξε αγώνα. Και μπήκε στη θέση του. Ναι, στη θέση του, αριστερό χαφ. Αυτό δεν ήταν διεθνής με την Νορβηγία τότε. Ναι. Ήταν διεθνής. Ναι. Ο Σερέτης τι απέγινε.
Ο Σερέτης πήγαμε με τον Ισραήλ προετοιμασία, ο Πασχάλαρος, ο αδερφός μου. Ναι. Σύνες έρχονται τώρα νόματα γιατί που γίνεται ναι. Δεν έχουν... Εδώ είναι, Θεσσαλονίκη, ναι. Θεσσαλονίκη είναι ο Πασχάλης, εδώ είναι. Α, εντάξει, μάλιστα. Εδώ είναι, ναι. Και για δύο καλά, θα σου πω για τον τελευταίο που πιστεύω ότι ήταν κουτί για την Κυριακή. Ναι. Ο Λούις Φερνάντο, το δεκάρι μας που ήρθε... Πα, πού το θυμήθηκες αυτόν, ρε άδερφε. Αυτός ήταν Βραζιλιάνος, άδερφε. Βραζιλιάνος. Ήταν το δεκάρι μας τότε με την Νάπολη εδώ μέσα το δοκάρι. Το δημάζει το δοκάρι. Που έπαθε θέαση. Ναι. Με τις κάλτσες κάτω που ήταν. Χωρίς να επικαλαμίδες. Ναι. Με τις κάλτσες που δεν. Πεχτάρα. Αυτό... Πεχτάρα, αλλά δεν είχε φυσική κατάσταση και πάθαινε θλάσεις στο δικέφαλο συνέχεια. Δεν είχε φυσική κατάσταση. Ναι. Και το τελευταίο που θέλω να σου πω, γιατί ήταν το πουλέν μου. Δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή. Και νομίζω ότι ήταν το πραγματικό σεντερφόρ που χρειάζεται το ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Πολ Άντονι. Τον Μπάνον, λες, ε. Ναι. Τι παιχτάρα ήταν αυτός. Τι κεφάλι. Θυμάμαι εκείνες κεφαλιές. Και καλή τεχνική κατάρτιση, όχι μόνο κεφάλι, αδερφέ. Πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Ναι, αυτό το πουλέ που το είχαν βρει τότε και το πήγε και μετά πήγε αλλά... και στη Λάρισα. Όχι. Δεν είχε παίξει Λάρισα. Όχι, νομίζω, όχι. Δεν νομίζω. Ναι. Δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι και καλά. Φυσικά περάσαν τόσα χρόνια, αλλά δεν νομίζω να πήγε Λάρισα. Εσύ τώρα με όλους αυτούς, με τον Πολ Άντονι μαζί έπαιξε μαζί, δεν είναι. Βέβαια στο 6-1 με τον Ολυμπιακό, ρε άδερφε. Μέσα στις Σέρες δεν παίξαμε. Ναι, σωστά. Γιατί είναι όταν όλα μπερδεμένα τότε. Ναι, τα θυμάμαι εγώ. Μη στεναχωριέ. Θυμάμαι εγώ εδώ. Εδώ είμαι εγώ να σταλείω. Μη φοβάσαι τα σάρα. Έτσι, να. Εγώ τον χρόνο μου έτσι θέλω να τον έχω. Γιατί θέλω από τους παλιούς αυτούς να μάθω πού τι έχουν απογίνει. Γιατί τους ξέρεις με τα χρόνια τους ξεχνάμε. Τα όλα τα λες με τους υπόλοιπους. Δεν χρειάζεται. Όχι ο Λουτσέσκου, όχι το σύστημα, όχι αυτό, όχι το ένα. Ούτως ή άλλως εγώ είμαι το απολωλός πρόβατο. Γιατί είμαι με τον Λουτσέσκου και είμαι καταζητούμενος. Κοίτα τις απόψεις του καθενός δεν μπορώ να τις αλλάξω εγώ αδερφέ. Ο καθένας έχει την άποψή του, είναι κατανοητό. Ξέρεις τι μου αρέσει σε σένα, ότι το πρόβλημα το βλέπεις, αλλά ταυτόχρονα ψάχνεις να βρεις και την έξοδό του, τη διέξοδο. Ναι. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι κάποιοι απολαμβάνουν το πρόβλημα και το κάνουν extra large και δεν θέλουν να βγουν από μέσα και τη βρίσκουν. Αυτοί θέλουν να κάνουν κακό, εγώ θέλω να κάνω καλό, είναι διαφορετικά, είναι διαφορετικά τα πράγματα, αδερφέ. Γιατί κάτι είπες εσύ το οποίο είναι ολονόημα. Όλα ξέρεις τι καλύπτει και με αυτό κλείνω. Ένα πράγμα που είπες. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Λουτσέσκου να κερδίζω πάω. Έτσι ακριβώς. Αυτό ρε, τα λέει όλα, τελείωσε. Έτσι ακριβώς, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Έγινε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Σημαίνετε εδώ, έτσι. Στο Λίμπερο 107 και 4 επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στο Λίμπερο 107 και 4 ο Μιχάλης Λουτιάδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης, όπως ακούσατε προηγουμένως, είχε κάποιο πρόβλημα. Έτσι, τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας, το παλικάρι μου. Λοιπόν, έχουμε Στεργιάδη. Στέλιο. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα. Έλα ρε, γιατί, Στέλιο μου, για πες μου λίγο, τι ρεπορτάζ έχουμε από κύριε αδερφέ. Καταρχήν να πούμε ότι η προπόνηση έγινε το πρωί. Ναι, πιθανή. Πιθανή μια προπόνηση είναι. Να σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο. Πιθανή η δεκάδα να την πεις μετά. Ναι. Θα την αφήσω για το κερασάκι να τον αφήσω. Έτσι. Η προετοιμασία αύριο θα ολοκληρωθεί με μια προπόνηση το πρωί στην Τούμπα. Ναι. Η Βοστούλη θα πετάξει το μεσημέρι για την Αθήνα για το τρέπει τον Ολυμπιακό. Χαλάρωμα. Και ένα χαλάρωμα και κάποια δουλειά στις στατικές φάσεις, ναι, αύριο κυρίως. Τακτική, σωστά. Όπως συμβαίνει συνήθως και σε αμυντικά στημένα και σε επιθετικά στημένα. Ναι. Σε μια εβδομάδα όπου υπήρχαν αρκετές συζητήσεις εντός της ομάδας, τι δεν πήγε καλά με την ΑΕΚ, τι πρέπει να αλλάξει τον Ολυμπιακό, προκειμένου να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ στις νίκες, όσο και αν είναι νωρίς για κάποιους να αναλέμε 10η αγωνιστική, αλλά έτσι όπως είναι το πρωτάθλημά μας, ναι, έτσι όπως είναι η βαθμολογία, έτσι όπως είναι η ΙΤΑ από την ΑΕΚ. Ναι. Θέλεις αποτέλεσμα, είναι... θες αποτέλεσμα μέσα στον Ολυμπιακό. Ναι, το παιχνίδι είναι πολύ κρίσιμο για τη συνέχεια, γιατί εάν ο ΠΑΟΚ στο κακό σενάριο ιτηθεί την Κυριακή, ναι, η διαφορά θα πάει σε 8 βαθμούς και οι 8 βαθμοί είναι μια διαφορά που είτε δεν γυρνάει, είτε γυρνάει μια φορά σε 10 χρόνια. Υπολογίσιμοι αλλά παίζονται. Να ξέρεις, γιατί τους έχω και τους τρεις μετά στο δεύτερο γύρο μέσα στην έδρα μου. Δεν λέω όμως ότι πρέπει να πάω να χάσω, έτσι προς Θεού. Έτσι. Το θέμα, Μιχάλη, είναι ότι... Να είμαι κοντά στην βαθμολογία. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ακριβώς. Ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι κοντά. Έτσι. Να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι και οι τρεις
τη Αθήνα θα παίξουν Ευρώπη, όπως και πάω παίζει Ευρώπη, και ενδεχομένως δεν πάρουν και γκέλες. Οπότε το παιχνίδι την Κυριακή στο Καραϊσκάκης είναι ένα κομβικό μάτς για τον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Παραλαμβάνω ότι μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά δεν είναι καθόλου υπερβολικό. Και η πραγματικότητα είναι πως ο ΠΑΟΚ θέλει μια νίκη. Και αυτό που θέλω να πω, Μιχάλη, είναι ότι ο ΠΑΟΚ... Και μην ξεχνάμε ότι μετά την Πέμπτη παίζουμε με την Αμπερτίν εδώ, έτσι. Κόφερες εγώ ήθελα να πω, Μιχάλη, ότι και πέρσι ο ΠΑΟΚ, όταν είχε πάει να παίξει στο Καραϊσκάκη, ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό, δεν ξέρω αν θυμάσαι, εγώ να θυμίσω τον κόσμο που μας ακούει τώρα, ότι όταν ο ΠΑΟΚ πήγε να πέρσι, περίπου ένα χρόνο πριν, το 17 Οκτωβρίου ήταν το μάτς στο Καραϊσκάκη, όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε, είχε πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά, έχοντας 3 συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Μια ισοπαλία με τον Όφη στην Κρήτη από τον κόντου Διαμαντή στο 100. Ήταν με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα 2-1 με ανατροπή. Ισοπαλία με τον Λεβαδιακό με γκολ πάλι στο 95. Και πήγε να παίξει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Όλοι τον είχαν τελειωμένο, όλοι μοίρασαν 3-4 γκολ. Το κλίμα εντός ομάδας δεν ήταν καλό. Αλλά ο ΠΑΟΚ πήγε και κέρδισε και προηγήθηκε και 2 φορές στο σκορ κιόλας. Στην μία με τον κόντου του Παπασταθόπουλου και με την κολάνα του Νάρεϊ. Αυτό μας δείχνει ότι τα ντέρμπι είναι μια εντελώς διαφορετική, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, τα ντέρμπι είναι εντελώς διαφορετική διαδικασία και ότι μέσα από τα ντέρμπι μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα. Έτσι ακριβώς. Μια νίκη μπορεί να σε αλλάξει. 100% συμφωνώ μαζί σου. Οπότε και ψυχολογικά, και ψυχολογικά, και βαθμολογικά, και ψυχολογικά. Είναι κάτι σαν τεζαβού αυτό για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Όπου και πέρσι πήγε μετά από σωρία αρνητικών αποτελεσμάτων και φέτος πάει μετά από μια ήττα η οποία είναι μόλις η δεύτερη στη σεζόν για τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό που πείραξε Μιχάλη, γι' αυτό που συζητιέται και εντός ομάδας, δεν είναι το να χάσεις. Το να χάσεις είναι κάτι το οποίο είναι μέσω πρόγραμμα. Η παιχτικότητα, η παιχτικότητα. Αυτό εννοώ. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι η Άξανα και πήρε το μάτς χωρίς να κατέβεις. Εμείς πήγαμε εκεί και δεν πήγε η ομάδα. Η παιχτικότητα, αυτό είναι. Εντάξει, είναι δεκτό, είναι θεμητό να μείνεις σε καλή μέρα. Είναι θεμητό να χάσεις. Δεν είναι θεμητό να μην προσπαθήσεις. Γιατί υπέρ του ΠΑΟΚ δεν προσπάθησε. Αυτό είπα και εγώ, ρε Στέλιο. Άντε, δεν μπορούσαμε, δεν μας έβγαινε πάσα. Δεν μπορείτε να τρέξετε κιόλα. Εντάξει τώρα, να σε πω κάτι άλλο. Τα τρεξίματα. Άλλο να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Αλλά τα τρεξίματα είναι άλλο. Να σου πω την αλήθεια. Είμαστε στον αέρα μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαδομανολάκη που ήταν στο στούντιο. Και το είπα και στον αέρα ότι ήταν από τις λίγες φορές που σε μετάδοση. Δηλαδή πέρασε από το μυαλό μου να βρίσκω. Δηλαδή τόσο εκνευριστικό ποδόσφαιρο. Πραγματικά. Να βλέπετε το παιχνίδι καλό γύρω από το Άγιο Όρος και θα έχει αγανακτήσει πραγματικά. Σε καταλαβαίνω, άμα είσαι και ΠΑΟΚτσής, άστα να πάνε. Σε καταλαβαίνω, ρε Στέλιο. Έτσι. Όχι μόνο αυτό, είναι ότι ξέρεις ότι μπορούν να παίξουν. Το ξέρεις ότι μπορούν να παίξουν καλά. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Εμένα με πείραξε πιο πολύ από όλα τα τρεξίματα, Στέλιο, να το ξέρεις. Δηλαδή, δεν είσαι σε καλή μέρα, δεν με βγαίνει πάσα, δεν με βγαίνει. Δηλαδή, δεν μπορώ να βγάλω το πάθος και τα τρεξίματα. Αυτό που το βάζει τώρα, άντε εντάξει, δεν με βγήκε η μέρα, ρε παιδί μου. Δεν με βγαίνει πάση, δεν με βγαίνει. Ναι, αλλά το τρέξιμο και το πάθος, μπορείτε να το βγάλετε, ρε παιδιά. Βγάλετε το την Κυριακή μέσα στο Καραϊσκάκι. Ναι. Κοίτα, δεν ξέρω τι θα γίνει την Κυριακή από πλευρά αποτελέσματος, αλλά είμαι 100% σίγουρος ότι δεν θα έχει καμία σχέση η ομάδα σε επίπεδο τρεξιμάτων, πάθους και διάθεσης σε σχέση με τη Φιλαδέλφεια. Είμαι σίγουρος. Μακάρι, μακάρι. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στο αποτέλεσμα. Πολλά πράγματα μπορούν να καθαρίσουν τα πράγματα. Εγώ πρώτα θέλω να δω. Αυτό είπα και προηγουμένως εδώ και που ήταν και ο Κωνσταντίνος. Θέλω να δω την εντεκάδα που θα με κατεβάσει. Λοιπόν, θες να σου πω πιθανή εντεκάδα. Και μετά να μιλήσουν. Ναι, πες μου, πιθανή εντεκάδα. Ελπίζω να μην ζητήσει από τον Ιχολίτη να με κόψει πάντως. Οχ. Μην πεις καμία πάλι με εσύ. Λοιπόν, καλύτερα... πριν πάμε στην δεκάδα, να πω επίσης ότι για να τα λέμε όλα, επειδή. Με αγχώνεις, μ' αρέσει να είμαι δικαιός. Δηλαδή, αγχώθηκα από τώρα, ρε. Παρασκευή είναι σήμερα, ρε. Μην με κάνεις τέτοια να πούμε. Τόσο χάρη είμαστε. Μιχάλη, να σου πω την αλήθεια. Επειδή θέλω να είμαι δικαιός, όταν πάει καλά η ομάδα, δεν παίρνει αποτέλεσματα. Να σε διακόψω. Αυτό είναι 95% που θα μπει στην πιθανή δεκάδα ή 80%. Είναι κομμάτι από τις δοκιμές που έγιναν σήμερα. Στα στημένα. Όχι. Τα στημένα θα τα δουλέψει αύριο. Σήμερα έγινε δοκιμή τακτική προσέγγιση στο παιχνίδι. Α, έκανε τακτική με τους 10. Ναι. Μάλιστα. Για πες. Αυτούς θα βάλει, ρε φίλε. Παρασκευή γίνεται τακτική. Για πες. Λοιπόν.
Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό λοιπόν, υπάρχει πολύ πιθανό ενδεχόμενο. Μην είπε κανένα Βιερίνια, πάλι θα φάω το μικρόφωνο να ξέρει. Πρόσεχε τι θα πει. Όχι, 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 Βιερίνια, yeah. Όχι, όχι το Βιερίνια. Όχι, ο Βιερίνια yeah. Δεν έκανε και προπόνηση καν σήμερα. Ωραία, λέγε. Όχι, ωραία να είναι υγιή το παιδί. Βλακίε λέω. Το ωραία το είπα. Όχι, όχι, δεν έχει ένα στίχημα στο δικέφαλο και δεν έχει κάτι. Τον αγαπάω και τον εκτιμάω. Είναι η κορφή του πάγου για μένα να πούμε, έχει προσφέρει πολλά, αλλά. Κάποτε τελειώνει το ποδόσφαιρο, ρε αρχηγέ, πάρ' το χαμπάρι να πούμε. Λοιπόν, εγώ δεν τον είπα να μην παίξει με Ολυμπιακό. Ας παίξει εδώ μέσα. Και με τις συζητήσεις που έγιναν όλη αυτή την εβδομάδα, γιατί το ξέρεις πολύ καλά και όταν έπαιζες ότι η ενδεκάδα δουλεύεται όλη την εβδομάδα και δουλεύεται και ψυχολογικά, όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Παρασκευή ξέραμε ποιοι θα παίξουν στην τακτική, Στέλιο, να το ξέρεις. Ναι, όχι, εγώ σου λέω και από τις συζητήσεις που έκανε ο προπονητής με συγκεκριμένους προσπαθητές. Ξέρω, αυτά τα ξέρω. Κοτάρσκι να παίξει δεν βγαίνει. Προπονήθηκε απλά χθες, έκανε μια προγραμματισμένη αποφόρτιση. Ναι. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Για όσους έτρεπε το φιλοκάρδι τους. Τερματοφυλακάρα. Τερματοφυλακάρα. Για μένα ίσως ο καλύτερος στην Ελλάδα. Βέβαια η αλήθεια είναι, Μιχάλη, επειδή πρέπει να τα λέμε και αυτά, ότι η φάση του πρώτου γκολ ξεκινάει από δικό του λάβας. Ναι, ναι, το είπαμε. Το Θανάση, το είπαμε. Εντάξει, να σε πω κάτι. Ας κάνει ένα λάθος και αυτός, ρε αδερφέ, δεν θα τον πάρουμε το κεφάλι. Εντάξει, αυτά που. Τα τέτοια. Έβγαλε 20 τέτοια, έβγαλε τα άπιαστα, έχει βγάλει τόσα άπιαστα. Άστο τώρα. Εντάξει, έκανε ένα λάθος εκεί που έδωσε την μπάλα στο κέντρο εκεί, θα μπορούσε να τη δώσει αλλού. Τέλος πάντων. Τι έγινε. Έλα, μ' ακούς Στέλιο. Έπεσε, ας ξαναπάρει, εντάξει. Και τι που μας άφησε στην πιθανή δεκάδα. Το Κοτάρσκι το μάθαμε πάντως, εντάξει. Εντάξει, να δούμε τώρα. Όταν τον έχουμε σε γραμμή, πες μου Γιώτα, γιατί στο καλύτερο πάνω κόπηκε να πούμε. Τι να κάνουμε εδώ, αυτά τα πολυμέσα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα τι θα πει ο Στέλιος στην πιθανή δεκάδα, να μάθουμε, γιατί πάντα στην τακτική της Παρασκευής βάζει τους παίκτες που θα αγωνιστούν την Κυριακή και τους λες τι και πώς θέλω αυτό εδώ, αυτό εδώ, καταλαβαίνετε, έτσι τακτική είναι μέσα στο γήπεδο. Πάνε, να βρούνε τέτοιον άντρα κι άλλες γυρεύανε. Στα όπα σιχα και σε ζηλεύανε να βρούνε τέτοιον άντρα κι άλλες γυρεύανε. Μάλλον έκλεισε από μπαταρία του Στέλιου, θα το πάρουμε τώρα σε ένα-δύο λεπτά. Θα είναι ξανά στον αέρα, μας πει την πιθανή εντεκάδα. Με λέει για να με πει, είσαι πίσω από τον Ιχολύπτη, κάθεσαι, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω ποιος θα βάλει και τι θα κάνει. Πιστεύω να δούμε άλλον ΠΑΟΚ όμως την Κυριακή. Σας το είπα και τις προηγούμενες μέρες αυτό, ότι καμία σχέση, είναι μια παρέθεση ΑΕΚ. Πιστεύω να δούμε το πραγματικό που θέλουμε όλοι. Πάω και να πάρουμε και αποτέλεσμα και να πάνε όλα καλά. Έτσι, δύσκολο μάτς. Εντάξει, να δούμε και τι απόφαση θα βγάλει τώρα και το δικαστήριο. Έτσι, μπορεί να παίξουμε άνευ κόσμου που θα είναι καλύτερο για μας. Να δούμε. Είδομεν όλα αυτά. Δεν τα πιστεύω που λέω, αλλά τέλος πάντων. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι θα παίξει με κόσμο Ολυμπιακός, γιατί είναι στην Αθήνα. Πιστεύω ότι θα τη βγάλουν Δευτέρα την απόφαση για να μπορεί να παίξει με κόσμο. Αλλά σας είπα, άμα δεν παίξει με κόσμο, άμα παίξει με κόσμο με εμάς, δεν θα παίξει με την ΑΕΚ. Έτσι, Λαμία, ΑΕΚ έχει μετά μέσα στην έδρα του, άρα δεν θα παίξει με ΑΕΚ. Και κλεισμένο των θυρών θα είναι με ΑΕΚ, που θα είναι πιο δύσκολο. Για το δεν ξέρω, ή εμάς φοβούνται πιο πολύ. Θα δούμε. Μάλλον εμάς φοβούνται πιο πολύ. Δεν πήρε ο Στέλιος. Τι γίνεται, ρε, γιατί.
Έστρωσαν και ένα διβάνι και πέσα να κοιμηθώ. Συγχωράμε μουρμούρα μου, χτυπούσε η καρδούλα μου. Στο χώρο στην παραζάλη με ξελόγια σαν τα καλή. Μπορεί να είναι εκτός σπιτιού και να μην έχει φορτιστεί, έτσι, να τον έκλεισε το τηλέφωνο και να μην μπορεί το παιδί να επικοινωνήσει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, όσοι θέλετε μπορείτε να καλάτε πάντως στο 2310-287-888 να πάρω καμιά δύο γραμμές. Άμα πάρει ο Στέλιος, θα βγάλω το Στέλιο για να μάθουμε την πιθανή δεκάδα, έτσι. Όποιοι θέλετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2310-287-888, είναι και 52, προλαβαίνουμε να βγάλουμε και δύο γραμμούλες. Γιώτα, βάλε μου λίγο του Παρίδη το τραγούδι, τον ύμνο να κλείσω με αυτό, γιατί αυτό είναι το γκούρι μου να πούμε και θέλω πάντα το να είμαι στον αυτό να τον ακούω όταν έχω μάτς στην Αθήνα και φυσικά και στην Ευρώπη. Μας φέρνει γκούρι, τι να κάνουμε, είμαστε προληπτικοί, έχουμε τα γκούρια μας και εμείς, τι να κάνουμε ρε παλικάρια. Εντάξει, τώρα να πω και εγώ λίγο τώρα, μια που δεν έχω ούτε γραμμούλες ούτε το Στέλιο, να πω το δικό μου το σκεπτικό για μέσα στο Καραϊσκάκη. Νομίζω ότι είναι δύσκολο το μάτς, παιδιά, γιατί δεν, με την ΑΕΚ καμία σχέση, έτσι, το κάνω παρένθεση εγώ, γιατί και εγώ όταν έχανα, ξέρω εγώ, από παλιά ήξερα πως άμα είχα κανένα ντέρμπι μετά τα δίνα όλα, και σε αυτό το μάτς να ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει μπάλα, να το ξέρετε, τα τρεξίματα θα τα έχω, τις αμυντικές γραμμές θα τις έχω, τις κεντρικές γραμμές θα τις έχω. Νομίζω ότι φυσικά 100% θα κάνω τελικές μέσα στο Καραϊσκάκη, αλλά θέλω να σταθώ αλλού. Ο Ολυμπιακός σε καλό κράτημα μπάλα στο κέντρο και ψηλά, γιατί έχει πολύ καλό σεντερφόρ, έτσι, καλός παίκτης αυτός, το βγήκε το σεντερφόρ που πήρε και το οποίο δεν μας βγήκε εμάς, αλλά νομίζω ότι Τάισον, και μην ξεχνάτε ότι είναι μεγάλο το κήπεδο και άμα δεν έχει και κόσμο εκεί πέρα, καταλαβαίνετε, έτσι. Είναι μεγάλο το κήπεδο, οι γραμμές του γηπέδου θα μπορεί και ο Τάισον και ο Ζίβκοβιτς να κάνουν τις ενέργειες που πρέπει. Ο Κωνσταντέλιας φυσικά, άμα είναι σε καλή μέρα το παλικάρι μου, νομίζω θα κάνει και αυτό στα δικά του. Έχω το υλικό, εξαρτάται τώρα αμυντικά και στα χαβ, εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει με τρία χαβ και εγώ παίζω ένα, ξέρετε, εξάρι, δεν ξέρω αν βάλει και το Τσιγκάρα, έτσι. Γιατί αν βάλει το Τσιγκάρα θα έχω τρεξίματα, θα μπορέσω να τα απεξέλθω. Άμα δεν βάλει Τσιγκάρα και βάλει Σδόευ και το Μελέτη, εκεί θα δούμε τώρα, γιατί είναι λίγο πιο αργή και νομίζω ότι θα έχω πρόβλημα. Στέλιος είναι, το βρήκαμε. Έλα ρε Στέλιο, έχεις 6 λεπτά να με πεις την πιθανή δεκάδα. Έχω, κοίτα, θα είμαι πολύ σύντομος, περιεκτικός, λιτός, δωρικός. Ναι, σιγά σιγά όμως, να μην πέσω κάτω, γιατί κάθομαι, να ξέρεις. Λοιπόν, πιθανή ενδεκάδα, έτσι. Ναι, οπότε κοτάς, δεν ξέρει τι μπορεί να σκεφτεί ο προπονητής. Ναι. Γιατί, να σου πω ένα παράδειγμα πολύ πρόσφατο, ότι πιθανή ήταν και η ενδεκάδα να παίξει ο Ντεσπότοφ βασικός στην Αμπερντίν και παίξει ο Τάισον βασικός. Ναι. Γιατί η τελευταία προπόνηση είχε δοκιμάσει τον Τάισον βασικό και δεν συγγνώμη, τον Τεσπόντο βασικό και έβαλε τον Τάισον. Συμφωνώ. Λοιπόν, οπότε πιθανή είναι δεκάδα ΠΑΟΚ. Ναι. Για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό είναι ο Κοτάρης και έλεγα από τα δοκάρια. Ναι. Τώρα, φαίνεται ότι ο Λουτσέσκο θα πάει σε αλλαγή σε κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Δηλαδή, φαίνεται ότι θα παίξει από τη στιγμή που η Εκόνγκ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Σκέφτεται να πάει σε ένα δίδυμο Κουλιαράκι και Τζιόρα. Αυτό σημαίνει ότι στο δεξιά κορτσάμινο θα πάει ως άστρε. Εντάξει, ο Κετσιόρα δεν μου λέει κάτι. Δεξί μπακ μόνο να μην το βάζει, ας το βάζει στη θέση του. Στόπερ είναι, έτσι. Ας παίξει εκεί, να το δούμε εκεί. Όχι μόνο αυτό, και υπήρχε η κοινή παραδοχή στην προετοιμασία ότι ο Κετσιόρα έφυγε να κάνει τα ρεπό του Εκόνγκ. Ναι. Ουσιαστικά, λοιπόν, αριστερό μπακ. Πάλι έκλεισε. Στα χαφ. Σήμερα δοκιμάστηκε το δίδυμο Μεϊτές Βαμπ. Μεϊτές Βαμπ. Ναι, σήμερα. Προφανώς δεν είναι ακόμα 100%, γιατί ουσιαστικά σπάει τα δύο δίδυμα ο Λουτσέσκου, που έχουμε μάθει, δηλαδή με Ιτέος Δόεφ και Τσιγκάρας Βαμπ. Εγώ δεν αποκλείω να πάει πάλι σε Τσιγκάρας Βαμπ, απλά
επειδή ο ΜΕΙΤΕ εξέτησε την ποινή του στην Ευρώπη και θα είναι με την Αμπερντίν διαθέσιμος, και τυπολέθηκε τελικά μόνο με μια αγωνιστική, δεν αποκλείω να ισχύσει το ΜΕΙΤΕ ΣΒΑΜ. Τώρα, μέσα επιθετικά, μπροστά από... Δεξί μπακ, αριστερό μπακ δεν με είπες ρε Στέλιο. Είπαμε, Σάστρε και Μπάμπα. Σάστρε και Μπάμπα, ωραία. Μπροστά από τα χαφ, η δοκιμή και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα παίξει ο Μούργκ. Τι Μούργκ, θα βάλει Κωνσταντέλια και θα βάλει Μούργκ. Ναι, στη σημερινή προπόνηση δοκιμάστηκε ο Μούργκ. Επιθετικό χαφ. Ναι, μπροστά από τα χαφ. Ναι, όχι, αριστερό, χαφ, ναι. Όχι αριστερό χαφ τον Μούργκ. Επιθετικό χαφ. Στου Κωνσταντέλια τη θέση δηλαδή. Επιθετικό χαφ, επιθετικό χαφ. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Κάθομαι καλά να μην πέσω. Τα δύο φτερά. Εντάξει, Ζίβκοβιτς και Τάισον. Τάισον και Ζίβκοβιτς. Και Ζίβκοβιτς. Και μπροστά είναι κατά 90% θα πέσει ο Κώστας. Ο Κώστας εδώ τώρα με δείχνει με το δάχτυλό του, με λέει τι σε είπα εγώ. Εντάξει, τώρα να σε πω κάτι τώρα. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Τώρα, εντάξει. Και μπροστά, μπροστά. Πες μου λίγο και τον μπροστινό. Πες μου λίγο και τον μπροστινό. Ε? Μπράντον Τόμας. Με το Σαμάτα πήγε, έφαγε χθες το βράδυ όμως. Ε, και τι έγινε. Δεν ξέρω, μήπως. Ξέρω εγώ να τον αλλάξει ψυχολογία και να το βάλει. Μπορεί Μιχάλη να πήγαν να φάνε και να του είπε ότι κοίταξε αδερφέ δεν βλέπεσαι. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί να του είπε ότι κοίταξε αδερφέ, εμείς σε φέραμε εδώ πέρα, παίρνεις 900.000 το χρόνο, έχουμε στηριχθεί επάνω σου και εσύ κάπου βγαίνεις δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ και δεν παίζεις στην περιοχή μέσα. Κοίτα, αυτά εδώ τα κάνει πολύ συχνά ο Λουτσέσκου με πολλούς παίκτες. Προσπαθεί και μέσω εκτός γηπέδου να... Τι προσπαθεί, δηλαδή να σε πω κάτι. Θα με καλέσεις για φαγητό και την Κυριακή θα με βάλεις να παίξω και θα έχω καλές σχέσεις, μωρέ. Σαν να με λες με δουλεύεις, μωρέ, με καλές για φαγητό, πάω για φαγητό και Μιχάλη, την Κυριακή. Μιχάλη, να σου πω κάτι τώρα. Ναι. Να σου πω κάτι, δηλαδή εσύ αν είσαι ο Σαμάτα. Ναι. Και είχες την εικόνα που είχες στη Φιλαδέλφεια, θα περίμενες να παίξεις βασικό στην Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Νομίζω ότι ο Σαμάτα είναι, μπορεί να μας αρέσει η φάτσα του ή ότι ανεβάζει happy birthday σε άμα θέλει να τον ανεβάσει. Αυτό λέω ρε Στέλιο. Άμα θέλει να τον ανεβάσει ψυχολογία, ας πάει μετά τον Ολυμπιακό να πάνε Δευτέρα για φαγητό. Γι' αυτό, μετά σου, λέω, τον γι αυτό σου λέω ότι ο Σαμάτα είναι ένα παιδί πολύ έμπειρο. Έχει παίξει στην Αγγλία, έχει παίξει στην Τουρκία, έχει παίξει στο Βέλγιο πολλά χρόνια. Έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο. Ναι. Γνωρίζει, ξέρει ότι δεν πήγε καλά. Το ξέρει πολύ καλά. 100% ρε φίλε. Έχει παίξει 800 λεπτά και έχει βάλει ένα συγγνώμη. Μόνο Σαμάτα ξέρει. Όσοι δεν πήγανε καλά και ξέρουν, θα ξέρουν ρε φίλε. Μόνο ναι, Σαμάτα νομίζει. Απλά τώρα για το Σαμάτα που το κάνουμε κουβέντα. Ναι. Γιατί, δηλαδή, εγώ να σου πω το άλλο. Ο Εκόνγκ δεν ξέρει ότι δεν πάει καλά. Βέβαια, 100%. Ένας παίκτης ο οποίος είναι αρχηγός της Εθνικής Νιγηρίας, που έχει παίξει στην Championship, που έχει στην Αγγλία, που έχει παίξει στην Ιταλία. Δηλαδή, σε καλά πρωταθλήματα. Δεν έπαιξε στο Τιμπουκτού, παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Ξέρει πολύ καλά. Και άλλο Σαμάτα. Επειδή και ήμουν στη Φιλαδέλφεια και είδα πως αποχώρησε το γήπεδο. Ναι. Το βράδυ της Δευτέρας. Ναι. Έτσι όπως τον είδα κατάλαβε πολύ καλά ότι δεν πάει καλά το έργο. Και μην ξεχνάμε Μιχάλη ότι ο Σαμάτα ήθελε να παίξει βασικός φορ στον ΠΑΟΚ, έτσι. Αμείβεται κιόλας ως ο βασικός φορ του ΠΑΟΚ. Η Κωσάδα βγήκε, όχι αύριο θα βγει, έτσι. Αύριο θα βγει. Αύριο το πρωί. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Μόνο ο Φίλιππε Σοάρες. Ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του. Και εδώ να πω, Μιχάλη, ότι πήρε και αποφάσεις ο Λουτσέσκου για τα παιδιά που έχουν κίτρινες κάρτες. Για να δούμε, το Λίρατζι θα τον πάρει τώρα, αφού δεν πήρε το Βιερίνια, θα τον πάρει στο Βιερίνια, όχι, είναι τραυματίας, έτσι. Όχι, δεν νομίζω, ο Βιερίνια δεν νομίζω. Και νομίζω ότι έκανε λάθος που τον χρησιμοποίησε με την ΑΕΚ, ναι. Ο Λουτσέσκου. Εσύ και για ένα εκατομμύριο ακόμα κόσμος. Ναι. Εντάξει, αλλά... Έγινε Στέλιο μου και 50 πήγε, πρέπει να κλείσω, αδερφέ, χίλια ευχαριστώ. Εγώ ήθελα την πιθανή δεκάδα μου, την είπες. Πρώτα απ' όλα καλή επιτυχία εκεί πέρα. Βλέπω να τα σπάς όλα εκεί μες στο Καραϊσκάκι. Έτσι. Κοίτα, όχι Μιχάλη, παρά το γεγονός ότι η ομάδα έρχεται από ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που στα δύσκολα θα λειτουργεί πολύ καλύτερα. Εγώ πιστεύω θα με φέρεις αποτέλεσμα. Άκου τι σου λέω. Κράτα το καλά μες στο μυαλό σου αυτό που σου λέω εγώ. Θα φέρεις αποτέλεσμα. Το βράδυ της Κυριακής στο Λίμπερο. 100% ξέρετε ο Στέλιος Τεργιάνης εκεί. Καραϊσκάκι. Και ο Κώστας Παπαδοπανολάκης στο στούντιο και θα γίνουμε ένα κουβάρι όλοι. Εδώ τώρα έρχεται ο Κώστας εδώ πέρα, θα τα πει ο Κώστας τώρα. Έγινε ρε, γιατί να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλά πολύ. Επίσης και καλή επιτυχία. Λοιπόν,
Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά από τις 4. Μένετε εδώ, έτσι, στο Λίμπερο 107 και 4. Εγώ θα πω καλή επιτυχία. Αφήνω τον ύμνο εδώ να παίζει. Φιλιά πολλά και καλή επιτυχία σε όλους μας.